Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καθήκια καλημέρα. Καθάρματα. Νεόπτωχοι. Καθάρματα. Συμπολίτες μου. Άνθρωποι μου. Γεια σου Γιάννη Κυλιτίδη. Λοιπόν, τι θέλετε ρε εσείς, τι θέλετε 12 και 4 τώρα, τι γουστάρετε να πούμε. Λοιπόν, τι τραβάει η ψυχούλα σας. Λοιπόν, τι θέλετε, να βρίζουμε τους κομμουνιστές που μας αλλάξαν τα φώτα. Εντάξει, είπαμε, κομμουνιστές είναι αυτοί. Πήρα τηλέφωνο το δικό μου τον κομμουνιστή, το δικό μου τον άνθρωπο, τον Χριστάκη, Αθήνα είναι. Με τουλουμιάζα λέει στο ξύλο, με κάνανε λέει μπαούλο. Πήγα να λέει σε μια διαμαρτυρία η Ανταρσία κάπου, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, για ένα εργοστάσιο κτλ. Λοιπόν, πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Καλά λέω, αριστεροί βαράνε αριστερούς. Λέει ο Χριστάκης. Είναι λέει χρυσαυγήτικη, λέει η αστυνομία. Λέω, δεν παίρνει από την Χρυσή Αυγή, λέω, η αστυνομία εντολές. Εντολές παίρνει, λέω, από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί, λέω, να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε Χριστάκη, και να σε βαράνε. Δηλαδή, χρυσαυγήτες βλέπεις να πούμε στους αστυνομικούς. Υπάρχει, λέει, άσερε το παραμύθιλο. Φτάσε στο σημείο να πούμε ο αστυνόμος να βαράει με αριστερό χέρι. Που όπου και οι αριστερόχειρες, ξέρεις Γιάννη, άμα πέσει αριστερόχειρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι βέβαια. Διότι ο αριστερόχειρας ο άνθρωπος καταρχήν είναι πιο ευφυής. Βέβαια. Πρώτον. Δεύτερον. Είναι περισσότερο καλλιγράφος. Τρίτον. Στη γροθιά, ο άσος δηλαδή όταν φεύγει, άσος, μπαπ με το αριστερό, όσοι είναι αριστερόχειρες είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και ο αριστερός όταν βαράει με το χέρι πολιτικά είναι ακόμα πιο δυνατός. Να το έχεις υπόψη σου αυτό, ο κομμουνιστή που είσαι στην Αθήνα, στην Ανταρσία. Σήμερα είδα την Ανταρσία εκεί στη Λεωφόρο Νίκης κάπου κάτω, καμιά τριανταριά άτομα. Ένα σου περάσει εκεί μπροστά πρώτο. Του λέω τι έγινε, ρε, τι έγινε, λέω. Κλείσαν, λέω, τα εργοστάσια του Μαρινόπουλου. Λέω. Δεν φωνάζεις, λέω, για τον Μαρινόπουλο, τίποτα κτλ. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Πού να χαθείς το χαμένο παρτάλι της κοινωνίας, του λέω. Φίλος μου. Τέλος πάντων, έτσι κύλησε λίγο η μέρα, είχε λίγο αεράκι, πήγαμε λίγο προπόνηση. Εντάξει. Όλα με λιγάλα. Βέβαια, η Βέρεια διαλύεται. Μια και ξεκινήσαμε με τη μεγάλη ομάδα τη πόλη εδώ, τον Άρη. Η Βέρεια, άμαθε, διαλύεται. Γιάννη, δεν ξέρω αν παρακολουθεί ρεπορτάζ, διαλύεται. Έφυγε ο Βρίζας, έφυγε σήμερα ο Ελευθερόπουλος, χρωστάει τις Μιχαλούς κτλ. Η Αριανή όμως δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, έλα ρε, πια Βέρεια κτλ. Την άλλη μεριά, ο Μαρινόπουλος σήμερα, για να μην γίνουν κατασχέσεις κτλ. Του βάζαν στη τσέπη τα λεφτά, τα χαρτονομίσματα οι υπάλληλοι και αφήναν τα ψηλά. Σου λέει, άμα γίνει καμία κατάσχεση, να πούμε, να πάρουν, λέει, τα ψηλά. Είναι και κάποιοι παίκτες του Άρη απλήρωτοι από πέρσι, λέει με κεφαλαία γράμματα η εφημερίδα Μέτροσπορ, ότι το budget θα καθορίσει το ρόστερ. Δεν ξέρω τώρα αν ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Αριανός από την Αθήνα, αν ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Αριανός με τη Χρυσή Αυγή, εάν κάποιοι άλλοι Αριανοί οι οποίοι ακούνε και είναι από το Σοχό Τροποντινά. Δεν ξέρω τι έχουν, αν τους ανησυχεί δηλαδή κατά κάποιον τρόπο, τροποντινά αυτή η κατάσταση. Εγώ πάντως αν ήμουν Αριανός μια φορά θα ανησυχούσα. Θα ανησυχούσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης να πούμε ότι εάν ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή τη Βέρεια τη ρίχνει στον Κεάδα. Τη Βέρεια τη ρίχνει στον Κεάδα. Εγώ μένα πάει και το μυαλό μου αλλού, γιατί είμαι πιο πονηρός, θα πούμε. Μπαίνει ο διάολος μέσα μου, ρε παιδί μου, κτλ. Λέω το εξής. Έγινε, ρε Γιάννη Χιλιτίδη, βοήθαμε λίγο, αδερφέ μου. Δηλαδή, έγινε καθάριση στον Άρη. Δεν έγινε ακόμα. Ο Κοντονής, να πούμε, μπορεί να αλλάξει υπουργείο. Ο Κοντονής μπορεί 1000 και αυτά κτλ. Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Λέω εγώ τώρα στους Αριανούς, το Θόδωρο στην Αθήνα, το Θόδωρο, το Χρυσαυγήτη, το Σοχό, το Βασίλειο από το κέντρο που με ακούει κτλ. Ρε η Βέρεια γιατί διαλύεται. Ρε μπας και δεν γίνει η καθάριση και πάρει ο Άρης κανένα αφημί. Ο Ποιμή με τη δραχμή κατεβάζει την τιμή. Το θυμάσαι τον Ποιμή. Και ένα κεφάλι σαν τον Βενιζέλο. Βέβαια. Ποιμή, αν αγαπάτε τη δραχμή σας. Πάει και ο Μαρινόπουλος. Βέβαια. Βέβαια. Πάει και ο Μαρινόπουλος. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή θα μου πεις θα συνδυάσεις κόλπα αυτά. Θα συνδυάσεις ρε άθλια άντρα να με πεις. Ότι διαλύεται η Βέρεια, γιατί έφυγε ο Βρίζας από τη Βέρεια. Καλό μισθό είχε. Γιατί ο Ελευθερόπουλος την έκανε Γιάννης Πουλόπουλος τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Έφυγε να πούμε από την Βέρεια. Γιατί φεύγουν οι παίκτες της Βέρειας. Να βγάλουμε τον Στέφανο Γαϊτάνο να μιλήσει. Ο Μπούζος το μεσημέρι να πει. Δηλαδή
δεν παίρνει ο Άρης ακόμα το ok για την εκαθάριση. Λέει θα γίνει, θα κάνει, θα ράνει κτλ. Θα. Στην Ελλάδα θα. Δεν ξέρω. Θα. Το θα μέχρι το να έχει να. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς, τι να πω. Δεν παίρνει δηλαδή ο Άρης μέχρι στιγμή την να. Οφείμη με τη δραχμή πάντα πουλάω στην πιο φθηνή τιμή. Οφείμη, ο φίλος σας, στα Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες, οφείμη σας αναγγέλει τις μοναδικές μας ευκαιρίες. Εποφεληθείτε. Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας. Όσοι άνεργοι τώρα μένουν εκεί, πόσοι χιλιάδες, 13.000 άνεργοι. Οι προμηθευτές, άλλο πάλι τούτο. Άλλο πάλι τούτο. Ο ποιμή με τη δραχμή κατεβάζει την τιμή. Πάει κυβέρια. Ραβανάρης θα λέγεται. Εγώ πάντως μια φορά την αμαρτία μου τη λέω. Επειδή ο Καρεμπίδης είναι διαόλου κάλτσα, εγώ μίλησα με έναν δικό μου μέσα στη νύχτα, δυνατό στη νύχτα, μη σας πω το πιο δυνατό. Και λέω, ρε φίλε, πώς τον βλέπεις. Μου λέω, ο Μπάστα, μου λέει, είναι λέει φοβερό μυαλό. Απ' εδώ γλιστράει, απ' εκεί ξεγλιστράει, απ' εδώ φεύγει. Σαν το χέλι λέει γλιστράει, δεν μπορεί να τον πιάσει λέει κανείς. Δηλαδή λέω, εγώ λέει μέσα στη νύχτα ημέρα, αυτό που λέει, να πούμε 40 τόσα χρόνια. Λέω, ναι, λέει για όλου κάλτσα να πούμε, τέτοιο πράγμα να πούμε. Και λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου, λες λέω. Και τι θα πούνε λέω, οι Αριανοί οι οποίοι ξέρω εγώ λένε όχι σε νέο αφημί και τα λοιπά. Και μου λέει αυτός θα τους δώσει την πυραρία. Βρε την πυραρία τους την έδωσε ο Ψηφίδης. Θα τους δώσει λέει και άλλη πυραρία. Δυο πυραρίες. Με δυο πυραρίες αν δεν μιλήσουν δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εμένα έτσι με είπανε έτσι λέω. Όταν το ρεπορτάζ μου με τρέχει σε ηλιγιώδη, με ηλιγιώδη ταχύτητα. Βέβαια. Αυτά που λες με τον Άρη μας, όπως έλεγε και ο Ψηφίδης. Είδα και τον αδερφό του στον δρόμο, τον Βασίλη, φίλος μου ο Βασίλης, έπαιζε με τον πατέρα μου στον Άρη, προ Χριστού και τα λοιπά. Του λέω ρε εσύ Βασίλη, τι γίνεται, λέω, τα 300 χιλιάρικα που ήταν να δώσει, λέω, ο Καρυπίδης στον αδερφό σου, λέω, τα έδωσε στο Γιάννη. Ακόμα ο αδερφός μου να πάρει τα 300 χιλιάρικα. Δεν πήρε τα 300 χιλιάρικα, λοιπόν, ο αδερφός του. Δεν πήρε ο Γιάννης ο Ψηφίδης, λοιπόν, τα 300 ακόμα χιλιάρικα. Την πυραρία την έδωσε από κάτω. Λέω, τι με νοιάζει εμένα, έτσι κι αλλιώς έχω μπύρες πίνω. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ λέω όμως ότι. Βλέπω τη Βέρεια να διαλύεται, βλέπω την ομάδα η οποία και ήταν εκεί το άντρο του ΠΑΟ και εκεί ήρθαν οι Γεωργιάδηδες εκεί πέρα ημίχρονα τελικά ιστορίες, κόλπα, ο Βρίζας μπήκε, ναι, δεν ξέρω, να πούμε διαλύεται λέει η Βέρεια, θα σκάσει λέει κανόνι, το κανόνι του Ναβαρίνο, τα κανόνια του Ναβαρώνη μάλλον, του Ναβαρίνο είναι οι άλλοι οι οποίοι τους ξέφυγε ο Παπαθανασάκης, τους γλίστρησε να πούμε, κατάλαβες. Είναι τα κανόνια του Ναβαρώνε είναι τα αμόνια του Ναβαρίνο. Βέβαια. Τι να πω εγώ ρε παιδιά, εγώ καταγράφω τα γεγονότα. Τι να κάνω. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340 να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Πανιώτη το γιατρό ο οποίος σήμερα έκλεισε τα 43 του και μας έστειλε παγωτάρες εδώ πέρα και μάλιστα ντράπηκε να πει την ηλικία του. Θα ρίσκει και είναι 80 χρονών και λέει είμαι η ίδια ηλικία λέει με τον Λουτσιάνο. Να τη βρείτε, λέει. Λέω, κόκκινε, πόσο χρόνο είναι ο Λουτσιάνο? Μισό λεπτό να μπω στο Google. Και βγάλαμε τα χρόνια του γιατρού. Τεκνό γιατρός, 43 χρονών. Βέβαια, είναι ακμεότατος. Δεν λέω τους λόγους. Δεν λέω γιατί είναι ακμεότατος. Ας φανταστεί ο καθένας, ο βελονιστής γιατρός μας, ο Μπανιώτης ο Γιάννης, για ποιο λόγο είναι ακμεότατος. Κάνει και ο ίδιος βελονισμό. Λοιπόν, βιβλίο του γιατρού. Σχετικά με τα πετρέλαια είναι το βιβλίο που με έφερε ο γιατρός. Εντάξει. Τα πετρέλαια και το ρόλο τους στην παγκόσμια οικονομία. Είναι ωραίο πράγμα. Ωραίο βιβλίο. Βαρύ βιβλίο. Δεν είναι ανάλαφρο. Κατάλαβες. Δεν είναι ανάλαφρο. Μη συσχετίζεις τη νέα ΠΑΕ Άρης με την εκαθάριση. Μόνο εσύ, άλλοι δύο και η Μαρούπα το πιστεύουν. Και η Μαρούπα μένει άνεργη από την ΕΕΑ. Πάρτε την στο σταθμό. Λέει ο 779. Εντάξει ρε φίλε, εσύ πάντως 779, διαλύεται η Βέρεια, πάει ο Μαρινόπουλος, Μπριζουνίκ Μαρινόπουλος, οι παίκτες του Άρη δεν εξοφλήθηκαν ακόμα. Λέω αν ανησυχείς, 9.55 κενό μήνυμα 54.340, αν είσαι αριανός,
ακούς Ραπτόπουλο, ακούς οτιδήποτε άλλο, βλέπεις Σταυρίδη στο Έψιλον με Δέσποινα Σιγιανοπούλου, βλέπεις τα Mayday, βλέπεις το RTV, ξέρω εγώ, τηλεπαιχνίδια, είσαι αργιανός, κάθεσαι στην καρέκλα σου να πούμε και ακούς Ραπτόπουλο. Και ακούς αυτά, μαθαίνεις όλα αυτά και ρωτάω εγώ, ανησυχείς ρε αργιανέ, ανησυχείς καθόλου? Αν μου πεις δεν ανησυχώ, βρε, άρισε σε βρε, άμα με πεις έτσι θα πω εντάξει. Εγώ όμως οφείλω να ρωτήσω. Εγώ οφείλω όμως να καταγράψω τα γεγονότα. Εγώ οφείλω, ωραίο καημάκι ο καφές. Εγώ οφείλω να πάρω τα συναισθήματα, να τα βάλω σε ένα blender και να τα βάλω στον αποχυμωτή και να τα κάνω να τα χύσω μπροστά στο ακροατήριο και να ακούσει το υπόλοιπο ακροατήριο τι λένε οι αργιανοί. Εγώ πάντως, αν ήμουν αργιανός, θα ανησύχαγα. Δεν λέω θα ανησυχούσα, θα λέω θα ανησύχαγα. Πέτρο του Super 3, εσύ καλέ μου φίλε από τον Εύωσμο μεριά, ανησυχείς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, στείλε μου μήνυμα. Ποιος είναι αυτός? Κωστίος Τολτίδης με τον Γεωργιάδη. Φτιάχνουν την ομάδα πάνω στο γιο του Προέδρου. Του χρόνου θα είναι και αρχηγός. Αγροτικός αστέρας. Ναι, εσύ είσαι αντιπρόεδρος, αντιθεοδωρίδης. Και καλά κάνεις και στέλνεις το μήνυμα, γιατί πρέπει να ακούγονται οι πάντες. Θα σου πω ένα πράγμα. Εάν στείνει την ομάδα επάνω στο γιο του ο Θεοδωρίδης και παίζει ο γιος του Θεοδωρίδη ένα ημίχρονο, μισό ημίχρονο, και έχω στις δυτικές συνοικίες τον Αγροτικό Αστέρα Β' Εθνική, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Δηλαδή, μια γειτονιά εκεί πέρα, μια Καραολή Δημητρίου κτλ. Και εκεί πιο πίσω δεντροπόταν όπως με το Κορδελιό, να έχει ομάδα Β' Εθνικής, είναι σημαντικό. Τώρα, αν αυτοί την έχουν για την πάρτη τους και οικονομάνε, πρόβλημά τους ή πρόβλημά σου. Ή αν εσύ δεν οικονομάς, δεν ξέρω. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι εφόσον μια συνοικία έχει ομάδα στη Β' Εθνική και άμα παίζει ο γιος του Προέδρου ένα ημίχρονο, τι θα κάνουμε τώρα? Εντάξει, παντού γίνονται αυτά. Παντού γίνονται αυτά. Λέει για το Θεοδωρίδιο ο φίλος ο 444. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, πάμε Γιάννη στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, είναι και μισή. Έχουμε, ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα πούμε για τα υπόλοιπα θεματάρα, τις υπόλοιπες θεματάρες, την Παοκάρα. Με τα γραφάρες έρχονται, Euro, Muro, έχει πολλά κοινωνικά. Πριν από λίγο έγινε επεισόδιο εκεί στο κέντρο μεταναστών, πετροβολούσαν ο ένας τον άλλον, έγινε χαμός. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Μπαίνοντας στο deliveras.gr μπορείς πάρα πολύ γρήγορα και φθηνά και με μεγάλη ποικιλία επιλογών να διαλέξεις ό,τι γουστάρεις στο φαγητό. Με πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν από κρέπα, από σάντουιτς, σαλάτα, ό,τι κρεατικό θέλεις, μακαρόνια, ό,τι γουστάρεις. Δεν χρειάζεται να μπεις στην περιπέτεια με τα πολλά φυλάδια να μπερδέψεις, να κάνεις, να ράνεις. Μπαίνεις. Deliveras.gr είναι μια σύγχρονη μέθοδος παραγγελιών χωρίς μεγάλο κόπο. Μπαίνει στην σελίδα και βλέπεις ανάλογα την περιοχή τι σε βολεύει και χτυπάς. Χτυπάς και αγοράζεις. Και σου έρχονται και γρήγορα από ό,τι έχω μάθει, έτσι με έχουν πληροφορήσει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, καλησπέρα ραπ, τι έχεις να πεις για τον Γκάλβο και τον Σέπεδο, τι είναι αυτή? Α, υστερόγραφο. Στον Πατριάρχη μας δεν θέλουμε ανώμαλους. Ποιος είναι ο Πατριάρχης, παιδιά, βοηθάστε με λίγο. Κοιτάξτε παιδιά, ακούστε κάτι, θα σας πω τα πράγματα όσοι έχουν. Εγώ πάντα στη ζωή μου, άμα δεν ξέρω το γεγονός από πολύ κοντά, να είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Πρώτον. Δεύτερον, καταρχήν οι κοπέλες ήταν, μου φαίνεται, ενήλικες. Ήταν 19 χρονών, έχω την εντύπωση. Αν κάνω κάποιο λάθος, επειδή το ψιλοάκουσα το γεγονός, διορθώστε με. Προσέξτε κάτι. Όταν είναι ανήλικη η κοπέλα, πρέπει να προσέχει ο άλλος πώς θα πάει, τι θα πάει και τι θα κάνει. Είναι πολύ. Δηλαδή, 23 είσαι, η άλλη να 17, πρέπει να προσέξεις. 23 με, δεν σου λέω να είσαι 40 με 17, σου λέω 23 με 17. Θα προσέχετε. Είναι λεπτά θέματα. Πολύ λεπτά θέματα και μπορεί να βρεθείτε μπλεγμένοι. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν ανομαλάρες οι οποίοι πάνε και την πέφτουν σε πιτσιρίκια, οι οποίοι θέλουν κρέμασμα. Δηλαδή θέλουν μπουνίδια, κλωτσίδια και στη φυλακή κρέμασμα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βαράνε στα μικρά κορίτσια και στα μικρά αγόρια. Αυτοί τώρα είναι. Τώρα τι να φτιαχτείς με ένα παιδί 8, 9 χρονών, 10 χρονών, 5 χρονών, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο γιατί στέλνει το μήνυμα. Αλλά θα πω και το άλλο.
Υπάρχουν και κοπέλες 20 χρονών, 19, 25, 24, 18, 30. Λέει με βίασε. Πρόσεξε τώρα. Πας στο δικαστήριο και λέει με βίασε. Μάλιστα. Πώς σε βίασε. Πήγαμε, λέει, να πιούμε, λέει, ένα ποτό μαζί. Τι ώρα πήγατε? Μία η ώρα τη νύχτα. Πήγε να πιει αυτή ποτό. Τι φοράγε? Μίνι. Στήθος απόξωνα μου με χιτό και τα λοιπά. Και ψιλοτάκουνο και βαμμένη και ιστορίες και τα λοιπά. Άρα πασαρέλα. Μάλιστα. Βγήκε με έναν τύπο να πιει ποτό. Πάρα πολύ ωραία. Μετά, λέει, πήγαμε, λέει, στο σπίτι του. Μάλιστα. Και μετά, λέει, ναι, δεν κατάλαβα, λέει, πώς βρέθηκα. Λέει, ξέρω εγώ, με βίασε. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος και μου λέγανε τέτοια αυτά, θα έλεγα αθώος ο κατηγορούμενος λόγω αμφιβολιών. Και θα σας πω το λόγο. Δηλαδή, 20 χρονών, 30, 25, πας πίνεις ένα ποτό με κάποιον. Άρα, για να πας να πιεις ένα ποτό με κάποιον, πάει να πει ότι κάτι του βρίσκεις. Ωραία. Πολύ ωραία. Συζητάς, μιλάς, πίνεις το ποτό, κοπανάς να δούμε και ένα δεύτερο. Τρως και τους ξηρούς καρπούς που παχαίουν και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα σου λέει αυτός, όπως σε προτείνει, έρχεσαι σπίτι μου να πιούμε και ένα τρίτο να πούμε. Εάν δεν θέλεις να πας να καβαληθείς, λες δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ, ή θες να το παίξεις, ξέρω εγώ, τι να το παίξεις, να έρθει την άλλη φορά, ή μπορεί να βρωμάει μασχάλη του ή σβερκιά του εκείνη την ώρα και να μην θέλει η κοπέλα. Αφού όμως πάει, δηλαδή βγαίνει ραντεβού, τραβάει να πούμε, επευκαιρία του μηνύματος τα λέω αυτά. Τραβάει λοιπόν το ραντεβού, τραβάει να πούμε στο μπαρ. Πίνει ένα ποτό, πίνει ένα δεύτερο ποτό. Την προτείνει ο άλλος να πάνε να πούμε στο σπίτι του. Μπεκιάρης μόνος του, φοιτητής, τι στο διάλογο είναι, εργένης και τα λοιπά, χωρισμένος, τι, δεν ξέρω. Πάει η άλλη. Και μετά, δηλαδή, τι περιμένει να κάνει, να της πει τα κάλαντα ο άλλος. Θα πει, θα κοιτάξει να την από αυτός, τι να την κάνει, τι να δει. Ξέρω εγώ, έργο. Τι πας δηλαδή στο σπίτι του, να κάνεις τι. Και πάει μετά και λέει με βίασε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι λοιπόν. Οι ανομαλάρες με τα παιδιά είναι άλλο κομμάτι. Και οι ανομαλάρες, οι άλλες, οι οποίες τραβάνε την ουρά τους, να πούμε, την κουνάνε και μετά λέει με βίασε, θέλει να τις βάλεις αυτές μέσα. Έτσι λοιπόν είναι σωστή η νομοθεσία. Τον αλυταρά, τον ανώμαλο και αυτό μέσα. Οι άλλοι όμως, κύριε μου, ήπιαν από το με κέρασε ένα δεύτερο, πήγα σπίτι του και με βίασε. Γιατί πήγες, κυρά μου, στο σπίτι του Λύκου, αφού δεν ήθελες να. Γιατί πήγες? Άρα λοιπόν σου απαντάω, φίλε, στο μήνυμα πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Τώρα μπορεί να τα βλέπω στραβά, αλλά έτσι τα βλέπω. Εγώ σου ενημερώνω πώς τα βλέπω. Λοιπόν, θα πάω Εύβοια Ραπτό στο Αλιβέρι. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Να μείνω, λέει, μια εβδομάδα. Γνωρίζει καμία καλή παραλία? Θα είμαι με την κοπέλα μου. Λοιπόν, θα πας να πούμε. Το Αλιβέρι τώρα πόσα χιλιόμετρα είναι από εκεί? Θα πας να πούμε στους Ωραιούς και θα ζητήσει την παραλία το Τσοκαΐτι. Φανταστικό. Αν θα πας στη Βόρεια Εύβοια, θα πας να βρεις το Τσοκαΐτι. Έτσι θα τον πεις. Θα πας από Εδιψό, θα πας από Πύργο Νέο, θα πας Ωραιούς, μπαπ, και θα πες θέλω να πάω στην παραλία Τσοκαΐτι. Είναι ένα χιλιόμετρο. Θα πάθεις μεγάλη ζημιά, μεγάλη πλάκα. Και θα ευχαριστηθεί και η κοπέλα σου. Και θα ευχαριστηθείς και ψαράκι και θα ευχαριστηθείς και μπάρε έχει και ησυχία, έχει ό,τι γουστάρεις. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραία η Βόρεια Εύβοια. Να πας με την κοπέλα σου για να περάσει καλά. Η Βέρεια παίρνει κάλβο. Κάτι Αργεντίνους και στην τελική μπορεί να την πάρει, λέει, αυτός που θα κάνει, λέει, κουμπαριά με Καρυπίδη, λέει. Ο Άρης αρχίζει μεταγραφές εντός εβδομάδος. Α, μπράβο. Ο 779 δεν ανησυχεί. Θα πάει ο Νύκταρης, λέει, να βάλει λεφτά εκεί πέρα και να πάρει τη Βέρεια, λέει, και μπορεί, λέει, εντάξει. Ναι, το βλέπει έτσι. Σου λέει, γιατί να ανησυχώ? Λέει, θα πάει ο Νύκταρης, θα βάλει τα λεφτά. Ο Νύκταρης, να βάλει τα λεφτά όμως, τα βάζει έτσι. Δεν έβαλε ο Νύκταρης τα λεφτά γιατί αγάπησε τη Βέρεια ή τον Άρη. Μετά θα έχετε άλλα. Οπότε είναι ένα θέμα κι αυτό. Αλλά εγώ θα αναφέρω τα γεγονότα. Εσείς αισθάνεστε την αισιοδοξία, αισθάνεστε τον προβληματισμό. Εσείς αισθάνεστε. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας λοιπόν και 39, 12 και 40 ξημέρωμα 6 Ιουλίου 2016 τα θεματάκια του Άρη. Γιάννης από Βέρεια, είμαι 16 χρονών, πάω κάρα με διαρκείας και ακούω πρωί βράδυ και γουστάρω να διαλυθεί η Βέρεια. Λέει ο 16χρονος παοξής, γουστάρει να διαλυθεί η Βέρεια. Για ποιο λόγο όμως γουστάρεις να διαλυθεί η Βέρεια? Γιατί γουστάρεις να διαλυθεί η Βέρεια? Έκανε κάτι στον ΠΑΟΚ? Για ποιο λόγο? Έχεις 3 βαθμούς και 3-6 με τη Βέρεια, εσύ 16χρονος παοξής. 4-1 σκορ στην Τούμπα, 3-1 σκορ, να μου, 3-0 σκορ στη Βέρεια. Γιατί να διαλυθεί η Βέρεια?
Γιατί να διαλυθεί η Βέρεια αφού η Παοκάρα έχει 6 βαθμούς. Για ποιο λόγο 16χρονε. Ρώτα λοιπόν τον μπαμπά σου 16χρονε, αν είναι καμιά 45άρα ο μπαμπά σου. Πες μπαμπά, με είπε ο Ραπτόπουλος, κακός θέλω εγώ σαν Παοξής να διαλύσει η Βέρεια. Γιατί λέει, είπε αυτός ότι θα έχω 3 και 3 6 βαθμούς σε Βέρεια και Τούμπα. Καλά με είπε παιδί μου. Ο μπαμπά σου δύο τι να θα πει. Να πάει, πει στο Ραπτόπουλο να πάει στο διάλο ή να σου πει καλά λέει ο Ραπτόπουλος. Πάντως δεν θα σου πει δεν ξέρω, θα σου απαντήσει κάτι πάντως μια φορά. Λοιπόν, φόρο τιμής στον Βασίλη το Σεργιανίδη. Έφυγε, κηδεύεται αύριο, 12 η ώρα από τη Μητρόπολη του Κιλκής. Τον γνώρισα τον Σεργιανίδη, δεν τον κάνανε πολύ προμόσιο, βλέπω εδώ τα ραδιόφωνα, εφημερίδες κτλ. Πάντως ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος είχε αναγεννήσει τον ΠΑΟΚ και εγώ εύκολα για παράγοντα κουβέντα δεν λέω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για τους παλιούς, δεκαετία του 60, ήταν μικρή η ομάδα εν συγκρίση με Άρη. Δεν ήταν μεγαλύτερος από τον Ηρακλή και του τυχωνόταν και η Καλαμαριά, δεκαετία του 60 του ΠΑΟΚ. Μην νομίζετε ότι τη δεκαετία του 60, αρχές μέχρι τέλη, ο ΠΑΟΚ ήταν τίποτα το ιδιαίτερο στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ήταν μια μέτρια ομάδα. Πήγαινε με το πούλμα του Αρίωνα και με το ταξί του, πώς το λένε, του Τερλίκα στις Αποστολές, με ταξί πήγαινε. Και με το πούλμα του Αρίωνα, δηλαδή 12 ώρες να πάει στην Αθήνα, τη στιγμή που Άρης και Ηρακλής πηγαίνανε με την Ολυμπιακή αεροπορία. Πρώτον. Δεύτερον, τα ξενοδοχεία που έμενε ο ΠΑΟΚ είχε πολλές τραγουδιάρες, πολλές χορεύτριες κτλ. Δηλαδή ήταν τέτοιου είδους ξενοδοχεία. Μόλις ήρθε ο Σεργιανίδης στον ΠΑΟΚ, αυτά αλλάξανε. Δηλαδή πέρασε ο ΠΑΟΚ σε ένα άλλο επίπεδο. Και από το 71 έως το 77 που πήγε μετά και ο Παντελάκης, 77-78, 71-78, 7 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ήταν ό,τι καλύτερο έδειξε σε όλα αυτά τα 90 χρόνια ιστορίας του. 90 δεν είναι, 90. Τα 90 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, το 90% των ΠΑΟΞΙΔΟΝ αναπολούν εκείνη την ομάδα. Αλλά και οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ αναπολούν εκείνη την ομάδα. Άρα λοιπόν ο Σεργιανίδης ήταν αναγεννητής και προτεργάτης εκείνης της ομάδος. Έδωσε ιδέες, αλλά έδωσε και πάρα πολλά χρήματα. Και η οικογένεια δεν είχε, έμεινε μόνος του, πέθανε μόνος του, δεν έχει συγγενείς. Είναι συνταρακτικό αυτό που σας λέω. Δεν έχει ένα αδερφό, ένα νηψιό, μια. Δηλαδή, λες, δεν παντρεύεσαι. Εντάξει, παιδιά δεν κάνεις, εντάξει. Θα έχεις ένα αδερφό, ένα νηψιό, ένα μακρινό συγγενή. Δεν είχε τίποτα, μου λένε στο Κιλκής. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφανείς πολίτες της πόλης. Δεν είχε, λέει, κανέναν. Και έχει μια περιουσία τώρα και πού θα πάει η περιουσία. Θα μου πεις, ο άνθρωπος έφυγε. Στο μελανό της ιστορίας με τον Σεργιανίδη, δηλαδή αν έχει ακουστεί κάτι κακό για τον Σεργιανίδη, είναι παρασκηνιακό. Θα το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε πει όλα τα καλά. Και όταν πεθαίνει κάποιος λέμε και τα καλά, αλλά λέμε και τα στραβά. Ακούγεται ότι το 1973 στον αγώνα ΠΑΟΚ Παναχαϊκής 3-5, στο ημίχρονο, τα λιμοτάγαρα της Παναχαϊκής ζητήσαν τις εισπράξεις του αγώνα για να δώσουν το μάτς στον ΠΑΟΚ. Και ακούγεται ότι ο Σεργιανίδης είπε όχι. Δηλαδή ρίσκαρε, ενώ αν τα δίναν πολλά λεφτά για εκείνη την εποχή. Είχε γύρω στα 30.000 κόσμο η Τούμπα, καμιά 25.000, 23.000 εισιτήρια κομμένα. Από τα οποία μοιραζόταν, έπαιρνε και η ομάδα, πώς τη λένε, δεν είχε το τερασιτέχνη, τα βατζή, τα έπαιρνε ο φιλοξενούμενος. Και έτσι συντηρούτανε. Και οι μικρές ομάδες από τις μεγάλες πήγαιναν το 80% μου φαίνεται στον, ή το 70-30, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το ποσοστό, 70% ο γηπεδούχος, 30 να πούμε ο φιλοξενούμενος. Και ακούγεται ότι δεν έκανε την κίνηση, πιστεύοντας βέβαια στην ομάδα του, δεν πίστευε ότι στο 1-1 του πρώτου ημιχρόνου θα γινόταν 3-5 στο τέλος του μάτς και δεν τα ρίξε στην Παναχαϊκή για να κάτσει να χάσει. Η Παναχαϊκή τα είχε πάρει από τον Γουλανδρή για να κερδίσει. Ένας παλιός παιδί, ο Μιχαλόπουλος, μου είπε μπερδεύτηκε και ο ΠΑΟΚ μέσα. Τέλος πάντων, ήταν μια χρονιά όπου ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα στην ιστορία του, το 72-73. Έτσι λένε οι παλιοί. Καλύτερη και από του Λόραν την ομάδα. Με μεγαλύτερο ταλέντο, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη τσαχπινιά. Σε σήκωνε από το έδαφος κτλ. Βέβαια, η άμυνα ήταν τρύπια. Βάζανε μπρος, τρώγανε πίσω. Και ο Λόραν έφτιαξε την άμυνα σε Γερμαναράς που ήταν Ούγγρος. Αυτά με τον Βασίλη τον Σεργιανίδη, ο οποίος για μένα από αυτά που έχω ακούσει ήταν ένας μεγάλος παράγοντας και σε ιδέες,
αλλά και σε χρήματα. Δεν κέρδισε από τον ΠΑΟΚ, έδωσε στον ΠΑΟΚ. Το μόνο που κέρδισε από τον ΠΑΟΚ ήταν ότι έγινε γνωστό το όνομά του. Ότι έγινε γνωστός ο άνθρωπος σαν παράγοντας. Αύριο λοιπόν η κηδεία του ανθρώπου στο Κιλκής, 12 η ώρα, στη Μητρόπολη. Έχει Μητρόπολη το Κιλκής, αφού λένε εδώ Μητρόπολη, έχει Μητρόπολη, στο Μητρόπολη του Κιλκής. Λοιπόν, για τον Πετροπόλεμο με ρωτάει ένα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Στα Διαβατά δεν γνωρίζω, φίλε, πώς ξεκίνησε, τι έγινε κτλ. Δεν γνωρίζω ποιος ξεκίνησε τη φασαρία, αν ξεκίνησαν οι πρόσφυγες κτλ. Αν και μεγάλη αλήθεια δεν μπορείς να βρεις από αυτά. Διότι επειδή έχουμε πάρει λεφτά κατά κεφαλήν εισόδημα για κάθε μετανάστη, και τα κανάλια, άμα κάνουν καμιά μανούρα οι μετανάστες, θα τους στηρίξουν. Ενώ αν κάνουν καμιά μανούρα ο Έλληνας, θα τον κατατροπώσει. Όπως και υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες ότι τους προσέχουν σαν τα μάτια τους ιατροφαρμακευτικά τους πρόσφυγες, ενώ τον Έλληνα τον έχουν πετάξει, λέει, στα σκουπίδια. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Δουλεύω πολλές δουλειές, να βγάλω 5 φράγκα, τουλάχιστον να πάθω κάτι εγώ, η οικογένειά μου, να μην πάω στο νοσοκομείο, να μπορώ να πάω σε μια κλινική. Δηλαδή, μπορώ να μην κάνω, έχω καλό σπίτι μεγάλο πολυτελείας, να έχω καλό αμάξι με πολλά άλογα κτλ. Ή να έχω εξοχικά κτλ. Ή να ντύνομαι σαν προύχοντας και να κάνω φιγούρες με πουρα στα εστιατόρια. Αλλά για τον γιατρό θα πληρώσω. Για τον γιατρό θα πληρώσω. Και για άλλα θέματα θα πληρώσω, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά, πέρα της φιγούρας και της λιγούρας, έτσι. Αυτά που λες, φίλε, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα μίντια, στα επεισόδια, μεταξύ μεταναστών και λαθρομεταναστών μάλλον και Ελλήνων πολιτών, φυσικά παίζουν το παιχνίδι υπέρ των λαθρομεταναστών. Αλλά και από την άλλη μεριά μπορεί κάποιος να πει, γιατί είναι λαθρομετανάστες, ρε φίλε, γιατί πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα σφαιρικά. Εφόσον η Ελλάδα παίρνει λεφτά για αυτούς κατά κεφαλήν εισόδημα. Άρα δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι μετανάστες. Δεν ξέρω, φίλε, τι έγινε, γιατί πραγματικά και στο site να το διαβάσω δεν μπορώ να πιστέψω την πραγματικότητα ποια είναι, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η δημοσιογραφία είναι λίγο περίεργη και δεν είναι καθόλου μεροληπτική, δεν είναι μάλλον αμερόληπτη, και είναι μεροληπτική, δεν μπορώ να ξέρω. Μόνο να πιθανολογήσω, αλλά εδώ δεν μπορώ να βγω δημόσια και να πιθανολογήσω. Απλά μου στέλνετε μηνύματα για το επεισόδιο, το οποίο έχει καταγραφεί στα site, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πες μας για το ΕΣΥ που έχει 220 κλειστές εντατικές και ελλείψεις γιατρών και υλικών και φαρμάκων. Είναι γνωστά αυτά, φίλε. Τα έχει πει και ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, τα έχει πει και ο δικός μας ο γιατρός εδώ, ο Σπύρος, ο νευροχειρουργός. Μίλησε για ήρωες γιατρούς μέσα σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Τον πιστεύω και δίνω κουράγιο στον Έλληνα γιατρό, γιατί κάνει παραπάνω από όσα παίρνει. Όπως όλοι μας. Όπως όλοι σας. Κάνει παραπάνω από όσα παίρνει. Και κάνει λειτουργήμα. Στη Θεσσαλονίκη κάθε δύο μέρες, κάθε μία μέρα κλείνουν δύο επιχειρήσεις. Είναι ένα θέμα αυτό. Προβληματισμός μεγάλος. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Φάνη τον Παναγή, τον παιδικό μου φίλο και συμμαθητή, που άνοιξε Daylicious, πώς τα λένε, στο Λαγκαδά και μας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Να ανοίγουν επιχειρήσεις, να ανοίγουν. Έλα, λέει, να σε κεράσω ένα καφέ, λέει, στο Λαγκαδά. Σιγάρε χουβαρντά, Παναγή, να ξοδέψω δηλαδή 20 ευρώ για να με κεράσει ένα καφέ. Παλιό κάθαρμα. Θα κεράσει όταν βρεθούμε με τους συμμαθητές, όπως βρισκόμαστε μια φορά κάθε 40-45 μέρες, και έχεις να φας, καλές δουλειές να έχεις, ρε φίλε. Και όλοι όσοι ανοίγουν επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα, τους συμπαραστεκόμαστε. Και τους συμπαραστεκόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Λοιπόν, για Μπουφόν να πω κάτι. Ναι, φίλε, θα πω για Μπουφόν. Είμαι υπέρ του να μην συνεχίσει ο Μπουφόν. Νομίζω στα 38 μπορεί να σταματήσει και να δώσει τη σκυτάλη σε ένα νεότερο τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι ο Μπουφόν μπορεί να παρουσιάσει στα 40 του, να δώσει πόντους, βαθμούς, λόγω ηλικίας στην Εθνική Ιταλίας. Εντάξει, και όσοι και όσες είστε ερωτευμένες με τον Μπουφόν, να ξέρετε ότι τα 40 χρόνια είναι αποτρεπτικά για οποιοδήποτε αθλητή. Έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν είναι τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει Μπουφόν από εδώ και πέρα. Τον είδατε στο τελευταίο πέναλτι πώς ξάπλωσε. Δεν υπάρχουν αντανακλαστικά, υπάρχει εμπειρία. Φτάνει ως εδώ. Από εδώ και πέρα, αν συνεχίσει, θα κατακριθεί, και θα πρέπει ο κάθε αθλητής, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε ηθοποιός, ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε
να καταλάβει να έχει σώα στα σφρένα του και να κάτσει στα αυγά του. Και το λέω και για μας. Να κάτσουμε στα αυγά μας όταν πλέον δεν θα μπορούμε. Να μην περιμένουμε να μας κλωτσίσουν και μετά να πούμε εγώ που έκανα εκείνο, που έκανα κρωματικότητες που με πέταξαν στο δρόμο. Θα σε πετάξω στο δρόμο ρε φίλε. Μα αιώνιος θα είσαι. Μπουφών. Μα άλλος αιώνιος θα είναι. Δηλαδή τι θα γίνει. Σαν το Βασιλακόπουλο που έχει, ο κόλος του έχει γίνει ένα με την καρέκλα. Τι θα γίνει δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος, κάποιος άλλος. Τι θα γίνει δηλαδή. Αυτή τη βιόλα θα έχουμε. Για την Ανταρσία που έφαγε το ξύλο τους αλεμπούς από τους ομοειδεάτες τους, τους αριστερούς. Χριστάκη μου, τα χαιρετίσματά μου στην Ανταρσία. Τώρα δεν ξέρω αν το ξύλο που τρώτε από αριστερό χέρι είναι πιο γλυκό. Δηλαδή, όταν το τρώγατε από τη δεξιά τις φάπες, ήταν τα πράγματα πολύ βαριά, βαριοπούλα. Τώρα το ξύλο που το τρώτε με το αριστερό το χέρι είναι χάδι, είναι προδέρν. Είναι, ξέρω εγώ, τι. 2-31-0-90-90-90. Τώρα δηλαδή, αυτοί που βαράνε οι αστυνομικοί, δηλαδή για λογαριασμό, ποιου βαράνε. Του Τσίπρα δεν βαράνε. Τι έγινε ο αριστερός ο Τσίπρας τώρα. Βάζει τα μάτια και δέρνουν την Ανταρσία. Ρε την Ανταρσία. 90-90-90. 98-80-99-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Πάμε σε δύο φίλους που είναι εις την αναμονή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούς φίλε. Ναι φίλε, σ' ακούμε, ναι. Τι έγινε, ωραία τα λες. Τι να κάνω, τι ομάδα είσαι φίλε. Πανάθας είμαι. Πανάθας. Ναι. Ναι. Φίλος του Μαρινάκη δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε καμιά σχέση εμείς. Όχι για σένα, για τον πρόεδρό σου λέω, τον κύριο Αλαφούζο. Δεν έχουμε καμιά σχέση. Ε, πώς δεν έχουμε, αφού είμαστε με τον Κυρζίκη, τι... Άστο. Ε, τι άστο, να μου το σει. Δεν σε ενοχλεί αυτό εσένα. Ναι. Θέλω να μου τα βγάλεις τα ισόψυχά σου. Τα ξέρεις όλα και αυτό εντάξει, εσύ ξέρεις περισσότερα από μένα. Δεν άστο, ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω περισσότερα από σένα. Σε ρωτάω αν σε ενοχλεί αυτό. Όχι, δεν. Δεν σε νοιάζει. Ναι. Το να με ενοχλείς εμένα, ξέρεις ποιο είναι. Να με ενοχλείς εμένα να είναι αυτό. Να ξαναβγάλουν, ας πούμε, την ίδια αυτή κυβέρνηση που λες και εσύ να μου. Εντάξει, δεν έχει έσω. Λοιπόν, για τις μεταγραφές, για πες μου, τι... Κοίταξε, ο στόπερ που πήρες τώρα με αυτή την ομάδα που έπαιξες, δεν μπορώ να έχω άποψη δίπλα στον Μολέτο. Μολέτο μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ ο Μολέτο. Ο Μολέτο μου αρέσει πολύ. Τώρα, αυτό σου έξω δεξιά... Άσε άμα σ' αρέσει. Δηλαδή, τι σ' αρέσει, γιατί, πώς είναι δηλαδή. Εμφανίσιμος, εντάξει... Και δεν τον βγάλω και γκόμενο, ρε φίλε, εννοώ σαν σέντερ μπακ, ο Μολέτο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δηλαδή από τον Κουντρουμπί ή από τον άλλο τον Ταβλαρίδη ή μια κλάση ανώτερος. Πήρες και έναν τώρα δίπλα του, έδεσε. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Οι Βραζιλιάνοι έχουν αυτό το τέτοιο να πούμε, το ταπεραμέντο, να κοιτάσουν πιο πολύ να βάζουν γκολ να μπουν παρά να σκέφτονται την άμυνα. Εντάξει, θέλω ένα στόπερ όμως που να μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα, μην είναι ταγάρι. Αλλά παίρνουμε κουτσά άλογα, κύριε Λαπτόπουλε. Ναι. Δηλαδή και μεγάλης ηλικίας, ναι, και κουτσά άλογα. Ναι. Δηλαδή είχαμε τον Εσχέν και δεν βάλαμε αυτό. Δηλαδή δεν βάλαμε να δούμε στο μυαλό μας. Κοίτα τον Εσχέν τώρα έπαιξε σε ένα φιλικό. Είδα Λουντ Ζέκα. Είδα Λουντ Ζέκα. Δηλαδή έχεις εκεί ας πούμε. Ποιο να έχεις άλλο. Δηλαδή και να χτυπήσω τον Ολυμπιακό τώρα. Μπορώ να τον χτυπήσω. Όχι, δεν μπορεί να το χτυπήσεις. Και αν και ο Ολυμπιακός βλέπω. Αν και ο Ολυμπιακός βλέπω, φίλε. Πάει να πάρει το Διούδη τερματοφύλακα τώρα με τον Καπίνο δίδυμο και έφυγε ο Ρομπέρτο. Σέντερ μπακ μεγάλο δεν βλέπω να παίρνει. Εξάρι οχτάρι μεγάλο δεν βλέπω να παίρνει. Ο Φορτούνης δεν πωλήθηκε να πούμε. Και δεν βλέπω να πήρε και σέντερ φορ. Δηλαδή και Ολυμπιακός. Δεν το βλέπω πολύ να πούμε να ξανοίγεται να πούμε. Κατάλαβες. Το βλέπω. Εντάξει, εγώ το πήρε σε ένα παίχτη. Εντάξει, μην το βγάλεις να πούμε τώρα. Εντάξει, μην τα λες σε μένα τώρα να πούμε τέτοια. Λοιπόν, ναι, φίλε, ναι, δεν ξέρω αν θα κάνουμε, έτσι και δεν κάνουμε και φέτος τίποτα. Θα κάνουμε του χρόνου, θα περιμένουμε, φίλε. Η υπομονή είναι αρετή. Στη δηλαδή, ζωή σου... Πώς θα περιμένουμε φέτος, πώς θα γίνει δηλαδή φέτος. Ρε φίλε, τώρα εδώ μπορούμε να περιμένουμε 30 χρόνια να ανοίξει η αγορά τώρα. Ένα χρόνο δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Παναθηναϊκό, δύο. Πώς θα γίνει. Λέω, εδώ μπορούμε να περιμένουμε 40 χρόνια να ανοίξει η αγορά, λέω. Και τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα-δύο χρόνια την ομάδα, να πούμε.
Είσαι αντιπαναθηναϊκός και το βλέπω να... Γιατί να είμαι αντιπαναθηναϊκός, για ποιο λόγο να είμαι δηλαδή, τι με έκανε εμένα ο Παναθηναϊκός, για ποιο λόγο να είμαι αντιπαναθηναϊκός, ούτε το συμπαθώ ούτε τον αντιπαθώ, γιατί να τον αντιπαθήσω, τι με έκανε, γιατί το λες αυτό, γιατί με κατηγορείς επ' αυτού ας πούμε. Σε κατηγορώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέσα. Όχι, όχι. Έχω πει κάτι το οποίο σε ενόχλησε, έχω πει κάτι το οποίο ας πούμε είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού. Μήπως επειδή φέρνουν τον γιατρό, τον Ηρακλειδέα, τον κτηνίατρο που είναι αντιπαναθηναϊκός, νομίζεις ότι τον φέρνουν εδώ εξ επί τούτου να πούμε, δεν τα κάνω εγώ κάτι τέτοια πράγματα. Φιλαράκι, εγώ σου μιλάω τώρα. Στα ίσια, δηλαδή δεν. Ω, ναι, στα ίσια, αλλά και εγώ θέλω να μου πεις τι το λόγο, ναι. Στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι. Εντάξει. Πώς θα το βγάλεις δηλαδή αυτό για να το χτυπήσεις τον Ολυμπιακό, δηλαδή με τις καταστάσεις που κάναμε τώρα. Δηλαδή που κάναμε κάποιες λίγες μεταγραφές. Ναι, δεν το χτυπάς με αυτές. Ναι, τώρα με το Βλαχοδήμο είδα αριστερά. Ένα επιτελικό μέσο πήραμε. Πήρες το Βηγιαφάνες θα παίξει εκεί, άστο, μην το ψάχνεις να πεις. Ποιο δηλαδή. Αυτός θα παίξει, δεν θα παίξει άλλος, δεν πήρες, δεν. Απέριψες και το Σισε να πούμε. Πάρω, πώς? Πρέπει να πάρω, Πρέπει να πάρεις. Και πρέπει να πάρεις δίπλα στο Ζέκα ένα οχτάρι φυσέκι. Καϊνάρι. Ζωή Λάσκαρη. Τα λέμε φίλε Βάζελε, σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω τίποτα με την ομάδα σου. Ραπτόπουλε, αν καταλάβεις ποτέ το έργο που επιτελείς, δηλαδή να είσαι συντροφιά σε μερικά άτομα την ώρα που πέφτουν για ύπνο, τότε θα καταλάβεις τι ακριβώς κάνεις. Σε ευχαριστώ, ένας ακροατής που σε ακούει χρόνια. Λέω Δημήτρης. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Ραμπ, γιατί λες ότι ο Άρης έχασε πολλούς τελικούς, μόνο η τύχη. Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό, κάτω στο, με τον Χατζάρα ήταν μικρή ομάδα. Τον Παναθηναϊκό ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Με τον ΠΑΟΚ ήταν ελαφρά καλύτερος ο ΠΑΟΚ και έπαιζε και στην Τούμπα. Και μετά να πούμε, έχεις να παίξεις με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα μέσα το έχασε στο κύπελο, γιατί ρε φίλε, οι παίκτες του Κόντι περπατούσανε. Και περπατούσανε. Δεν ξέρω γιατί ρωτά τον Κόντι να σε πει. Να πάρει τον Μπούζο αύριο τηλέφωνο και δεν διαμαρτύρεται. Εγώ είδα ότι περπατούσαν οι παίκτες του Κόντι. Δεν ήταν σε καλή φόρμα να πούμε. Τι να σου πω άλλο να πούμε. Δεν μ' άρεσαν οι παίκτες του Κόντι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Να! Λοιπόν, όσον αφορά για τους τελικούς, στον πρώτο ήταν αντεφορμέ ο προπονητής. Στο δεύτερο ήταν κλάι ανώτερος Ολυμπιακός. Είχαμε Πουργιωτόπουλο τέρμα. Στον τρίτο. Οι παίχτες του Γιάννη ήταν ντεφορμέ. Έλα. Και στον τέταρτο ο τερματοφύλακας ήταν υπέρ ντεφορμέ. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήραμε τίτλο. Πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης που ανέπτυξες. Πάμε στο ζουμί. Όταν ο ΠΑΟΚ λες ότι για να ενισχυθεί πρέπει να πάρει ένα παράγοντα από το Βόλο ή ένα πρώην παράγοντα του Εγάλεο, του δίνεις συγχαρητήρια γιατί λες ότι μόνο έτσι μπορείς να εξελιχθείς και να ανέβεις. Βέβαια, τι από Θεσσαλονίκη θα πάρει. Όταν η ΑΕΚ παίρνει κάποιους παράγοντες που ασχολούνται με κασκόλ. Λες μπράβο την ΑΕΚ γιατί έτσι πρέπει να ανέβεις. Και ο Άρης που παίρνει ένα τόσο δυνατό έλεγχος όπως ο κύριος Ηράκλης. Ναι. Δεν λες μπράβο στον Άρη που έκανε τέτοια κίνηση. Ποιος Ηράκλης. Λες ρε παιδιά, για να έρθει κάποιο αντάλλαγμα θα θέλει. Ναι. Χαίρο πολύ ρε Κώστα, ανακάλυψε η Μπενικυλίνη ότι κάτι θα θέλει. Ναι, βέβαια, τι θα θέλει. Ναι, αλλά δεν λες όμως ότι πήρε τέτοιο δυνατό στέλεχος. Στέλεχος. Ναι, βέβαια, ναι, φυσικά δυνατό. Κύριος Ηράκλης εννοείται, πλάκα κάνει. Ναι, έτσι. Ηρακλής. Τρομάρας. Βέβαια. Τι. Και ο κύριος Ζόδωρος είναι δυνατός και έξιμος, αλλά μιλάμε όσον αφορά τον χώρο που πλαισιώνει το ποδόσφαιρο, ότι ο κύριος Ηρακλής είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα. Θα μας δώσει καμιά πληροφορία όπως εμάς. Κοίταξε. Για το ρεπορτάζ μπορώ, δηλαδή. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εστιάζεις σε λάθος θέματα. Όπως το Άρης Χανιά. Α. Δεν είναι αυτό από τα μάτς που θα πρέπει να ασχοληθείς. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε βάθος χρόνου, γιατί άμα τα πούμε από τώρα θα θεωρηθεί λάθος. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις, ότι στον Άρη δεν θα γίνει τίποτα? Όχι, λέω εγώ, διαλύεται η Βέρεια. Ο Μαρινόπουλος πάει. Ο Άρης οι παίκτες είναι ακόμα πλήρωτοι η περσινή. Λέω, ανησυχείτε καθόλου, αυτό λέω. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος, άκου να δεις. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος κακοπροαίρετος και βάζω το κακό με το νου μου. Και άμα γίνει το καλό, έγινε το καλό. Αλλά συνήθως βάζω το κακό. Λέω τώρα εγώ, επειδή είναι κακεντρεχής δηλαδή, κατάλαβες. Πάω να κάνω εξετάσεις και λέω θα με βρουν κάτι κακό. Δεν θα πω ότι για χαρά καλά θα πάνε τα πράγματα. Ξεκινάω να πάω με τα μάξι, μου σκάσει το λάστιχο φοβάμαι. Κατάλαβες λοιπόν. Θα σου απαντήσω με ερώτηση. Ναι. Πες σε ποιες από τις μεγάλες ομάδες πλην Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Από τις μεγάλες, βάλε τις 4 περίπτωσες ορίσει μεγάλες εκτός του Άρη και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
οι παράγοντες, οι πρόεδροι τους και οτιδήποτε δεν έχουν κάνει ανοίγματα, δεν έχουν ρίξει κανόνια. Κανόνια, ναι. Θες να μιλήσουμε για μεγαλοεκδότη, μεγαλοκαναλάρχη. Θες να μιλήσουμε για πετρελαέμπορα με προσήματα από εδώ, γλυφάδες κτλ. Άρα, αλλά δεν ανησυχείς. Ρε φίλε, αυτή είναι η ομορφιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία. Δηλαδή, εντάξει, σου έχω ξαναπεί, εμείς οι Άριανοι είμαστε συνειδητοποιημένοι. Ξέρουμε ότι η διοίκηση της ομάδας χωρίζεται σε δύο σχέλη. Ναι. Το ένα σχέλος είναι ότι αυτός που θα ηγείται της προσπάθειας, ότι πρέπει να έχει κέρδος. Και το άλλο είναι ότι αυτός που θα ηγείται της προσπάθειας θέλει το λαό του ικανοποιημένο. Λοιπόν, οκ, okay, τα ακούσαμε, πάμε σε διάλειμμα και πάμε στην επόμενη γραμμή. Φιλιά. Καλή ναι, εκπομπή. Μάλιστα. Ούτε λιβεράς, Καρδάσης! Ξύνησε και τον πιο αυθεντικό γύρο της Θεσσαλονίκης! Τώρα το γυράδικο αποκλειστικά στο deliveras.gr! Μπες και παράγγειλε! Πεινάς, Deliveras! Φίλε μου, καλέ μου, καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου φίλε ακροατή μου 056. Μη μου λες κάνε κάτι γιατί δεν ακούγεσαι στη Σικιά Χαλκιδικής. Κατανοώ ότι θες να με ακούσεις στη Σικιά Χαλκιδικής και δεν μπορείς. Αλλά από εκεί και πέρα υπεύθυνος είναι ο Βλαχόπουλος, ο Μπούζος και ο Γρηγοριάδης και ο Μάστορας που μπορούν να ανταποκριθούν για αυτά τα προβλήματα. Εγώ δυστυχώς εγώ έχω μόνο υπανηλικίστη, έχεις κλητήρος. Το λέω όμως το μήνυμα, μήπως το ακούσουν οι άνθρωποι μας και κάνουν κάτι και μας ακούσει την επόμενη βραδιά. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, ναι. Εγώ κλητήρας, παιδιά. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρα, πήρα να σου πω πως ανακουφισμένος νιώθω. Γιατί, φίλε, τουαλέτα πήγες. Όχι, όχι, αυτό έγινε πριν. Απλά επιτέλους έφαγε τον Τζόρνταν, να πούμε, και δεν τον ακούμε πλέον. Δεν έφαγα τον Τζόρνταν. Ναι. Εγώ τον έφαγα, ρε, τον Τζόρνταν. Εντάξει, έφαγε αυτό τώρα σε λίγο άμα σε πάει. Ούτε αυτό έφαγε τίποτα. Ο Τζόρνταν είναι φίλος μου, οικογενειακός. Όπου και να πάει, όπου και να πάω, παραμένουμε φίλοι. Πίνουμε τους καφέδες μας και τα λέμε. Δεν υπάρχει. Να το ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Δεν μου λες κάτι άλλο. Ναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι και βαράει σαραντάρια, ναι. Μπορείς να πεις τον κόκκινο να μην μιλά για μπάλα. Γιατί, φίλε, θα φοβάσαι, μη σου έρθει κανένα εγκεφαλικό, δηλαδή τι. Γιατί τι νομίζετε, ξεχνάμε αυτά το μποτία δεξί εξτρέμ. Ο Πέλκας καλός το ένας μέναν. Ποιον άλλον, τι άλλο έχει πηγαίνει το Χουάν Φραν, δεξί στόπερ, μας έχει γανιάσει να πούμε, έχει κοκκινήσει ο λαιμός μας. Ναι. Εντάξει τώρα, κόκκινος είναι αυτός, το μπάσκετ το κατέχει πολύ καλύτερα, σε πληροφορώ. Εντάξει, το μπάσκετ... Το μπάσκετ, να δεις ανάλυση που έκανε με τον Ιωαννίδη μια μέρα σε μια ταβέρνα, έπαθα πλάκα, καθυλώθηκα να πούμε στην κουβέντα. Φίλε, πριν μετά το φάεις. Κατά τη διάρκεια, το πρώτο τσίπουρο μετά το δεύτερο αρχίσαν και λέγανε τεχνικά θέματα. Πάντως στη Ρετσίνα θα είναι πρώτος, με σένα δεν θέλω να πάω για Ρετσίνα, να ξέρεις, θέλω να πάω με τον κόκκινο. Φίλε, ο κόκκινος είναι πολύ είναι καλοφαγάς, δηλαδή είναι άνθρωπος που τρώει αργά, πρόσεξε. Δηλαδή, εγώ τώρα με τον Νίκο από τα Γιάννητσά, με ένα άλλο κολλητό μου τον Νίκο, είμαστε σύμφωνες, σε 10 λεπτά φάγαμε. Αυτό δεν είναι καλό. Ο κόκκινος έχει αυτό το αργό το κάθισμα, θα πιει με το είναι μέτρο. Είναι χορτοφάγος, τάντα. Είναι, τι είναι? Χορτοφάγος. Δεν είναι βρε χορτοφάγος, απλά τρώει αργά. Και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε αργά. Δηλαδή ένα καλό που έχει ο κόκκινος τρώει αργά. Μασάει πολύ την τροφή του, θα πιει το τσίπουρο, θα κάτσει. Λίγο να σε πω, ρώτα τον λίγο πότε πέρασε την τελευταία φορά ο Πέλκας άτομος το ένας με έναν. Ναι. Και εγώ θα κόψω το δεξί μου το πόδι. Εγώ τον είπα μια μέρα σε ένα off the record, ρε κόκκινε, λέω, μια μέρα έπαιζε πάω ΚΑΕΚ. Και βρίσκεται κατά συνθήκη ο Πέλκας έξω δεξιά. Και πάει να περάσει, λέω, το Σοηλέδη. Και τον κόβει, λέω, ο Σοηλέδης. Δηλαδή, αφού δεν μπορεί να περάσει στο ένας μέναν το Σοηλέδη, σε παρακαλώ, του λέω, δεν έχει ένας μέναν. Κάνεις λάθος! Ωραία, εσύ του λέω, δεν κάνω λάθος. Ο Ηρακλής, υπενήσε σε κάτι. Από τι θα το πάρει το γύρο. Φίλε, η Γερμανία έχει πολλές... Αν περάσει. Θα το πάρει. Ποιος? Το Μπουφάν. Μπα. Εάν πάρει Euro Santos με τέτοιο στήσιμο κτλ. Χωρίς Ρονάλντο κτλ. Θα είναι μεγάλος μάγκας, φίλε. Θα μετρήσει πολύ ο Santos. Και τελικό να πάει με αυτό το Ρονάλντο. Με αυτό το Ρονάλντο. Είναι ντεφορμέ, τι να κάνουμε. Θέλω εγώ να δω Ρονάλντο, δεν μπορώ να δω. Να δω μια τρίπλα, μια διείδηση, ένα μένα να σηκωθεί στο Θεό, να κραφώσει μια μπάλα. Μπορεί να παίξει και Αργεντινή, κατάκτηση. Ρε, άντε ρε, φύγε από εδώ. Ρε, ματαιώνα. Φύγε από εδώ πέρα.
Λοιπόν, ραπ χθες σου έγραψα για το διαρκείας, για το διαρκείας κατενάτσιο της Ιταλίας με 5-3-2. Στόπερ λέει και ότι η Γερμανία ήταν πιο ομάδα. Όντως φίλε, έχεις δίκιο. Και συμφώνησες μαζί μου, ναι βεβαίως. Σήμερα άκουσα λέει από σένα ή από κόκκινο ότι η Γερμανία έπαιξε 3-5-2. Εγώ διαφωνώ, για μένα η Γερμανία έπαιξε 4-3-1-2. Όχι φίλε, έπαιξε με 3 στόπερ, 2 back half, 2 κόφτες, τον Οζίλ δεκάρι και έβαλε τον Μίλερ πιο μέσα στην περιοχή. Όχι, προσάρμοσε το 5-3-2 και η Γερμανία. 3-5-2, 5-3-2, πες το όπως θες. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστο. Καλώς τώρα, καλώς τον Νικολάρα. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε καλώς, περιμένω καμιά μεγάλη μεταγραφή να κάνει ο ΠΑΟΚ ρε Νίκο, αλλά περιμένω. Τι, ναι, δεν. Τι είναι αυτό. Είναι το όνειρο φέτος του ΠΑΟΚ να δει μια μεγάλη μεταγραφή, ένα παιχταρά, ναι. Υπάρχει ΠΑΟΚ. Υπάρχει, τι, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, 90 χρόνια. Ποια 90 χρόνια. Ιστορία, τι, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Θα σου πω κάτι φίλε, από την μέρα που ήρθε η ίδρυση του ΠΑΟΚ, ναι, που ήρθε από τη Μικρά Ασία και καταστάσεις και πούμε εκεί πέρα που είναι οι παράγες, ναι, που ήρθε από μια ομάδα ανθρώπων εδώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ήταν αυτό το μεγάλο σωματείο και δημιουργήθηκε σε όλο τον πλανήτη με 13 εκατομμύρια οπαδούς. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα, πούμε, ένα σωματείο χωρίς αύριο. Ναι. Σε τι απάνω, οικονομικά, παρασυμιακά και παιχτικά. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα αύριο. Ναι. Πρώτη, μετά από 2-3-15 μέρες γίνεται που μια κλειώση κυπέλλου Ιταλίου Λίνγκ. Ναι. Ναι. Ποιο την κάνει την κλειώση, ξέρετε, φίλε μου. Θεοδωρίδης. Όχι, φίλε μου. Ναι, μεν ο Θοδωρίδης, αλλά δεν είναι ο Θοδωρίδης. Την κάνει που υπήρχε δικηγόρη και αυτός ο κύριος Φαλακρός από την Ιταλία. Φαλακρός, ναι. Αυτός που είναι από άνθρωπος που είναι, ας πούμε, το δεξιχέρι του Θοδωρίδη. Και φαλοκροκόρα και σε αυτός, ναι. Να σε πω κάτι, ναι, μου. Ναι. Από την ώρα που είναι στην Ελλάδα, εδώ πέρα από ο κύριος, πρόσφατα βγήκε στην Ελλάδα, και σε μια πύλα, όνομα και μιχουλίο που λέει Σοκράτη Κόκαλης. Ναι, Σοκρατάκιας, ναι, ναι. Όχι Σοκρατάκιας, ο Σοκράτη Κόκαλης. Βέβαια. Ο άνθρωπος αυτός, που είσαι, πούμε, αν γνώρι, πολύ καλά, που ήταν ο μπαμπάς του τον Σαλτάκη. Στο σιδηρούν παραπέτασμα, ξέρω, ναι. Για να σου πω, το αντάρτικο, τότε ήταν δικό. Κομμουνιστής, ναι. Να τελειώσει. Ναι, το ξέρω, με το έχεις πει εσύ. Να τελειώσει. Συγγνώμη. Από την ώρα που έκανε το πεδομάζουμε, αυτό το πεδομάζουμε που έχει κάνει ο Μουσχάρη και έχει μαζέψει και πήγε σε διάφορα σημεία το παραπέτασμα. Δηλαδή η Ρουμανία, η Τσεχία και η Αλβανία και η Γιουγκοσλαβία και πολλά άλλα κράτη. Ναι. Όταν είσαι στην Ελλάδα και ξαναείσαι και πέθανε και πέρα στην πρώτη Σοβιετική Ένωση. Όταν είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, τότε, αν θυμάμαι πολύ καλά, όταν είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλός άνθρωπος. Έδωσε δουλειά σε κόσμο. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είδε στην Ελλάδα με το όνομα Κόκαλης. Έτσι. Με το όνομα Κόκαλης. Όχι Κόκαλης, δεν το έβαλε Κόκαλης. Έτσι και αυτός ο κύριος που είναι πρώην Σοβιετική, πρώην Γεωργία, είδε στην Ελλάδα σαν Σαββίδη, που είναι Σαββίδη, δέχτε Γιαννάτοβιτς. Και του κάναμε, ένα ωραίο παραμύθι, ότι είναι ο Μεγιστάνος. Εδώ γελάει και ο κόκκινος, κάτι πετραμένος. Ναι. Λέτε ότι αυτός ο κύριος, ότι θα πάρει πάνω σχάρι το τσαζού του Καρατάσου, θα πάρει πάνω νερά. Θα κάνει έργα, λέει, την Εσύβρια. Ναι. Θα πάρει τη Θέρμη. Θα πάρει το λιμάνι. Αρχινά να γελάει ο κόσμος. Δεν πάρει, λες, δεν πάρει, δεν πήρε ακόμα, λες. Να τελειώσω. Ναι. Ένας είναι το αφεντικό. Γνωρίζει και ο Γιάννης, γνωρίζει όλοι γνωρίζει. Θα πάρει τηλεοπτική άδεια, Νίκο, έτσι είπε. Να τελειώσω. Ναι, Νίκο. Ναι. Από την ώρα που ο άνθρωπος αυτός δίνει, πούμε, τον κύριο αυτό να φτάνει, πούμε, βοηθός του, γιατί είναι βοηθός του Κόκαλη. Ναι, είναι βοηθός, ναι. Και το βάζει, πούμε, μπροστά. Για να πάρει το έργο, όπως πήρε το έργο Παρμουσχάρη, εμπόρου μου και ευχαριστώ το μεγάλο έργο που ήταν, το δρόμο αυτό, το μεγάλο δρόμο. Οπότε. Είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι το βάζει από τον Αγγλίο. Αλλά ουσιαστικά, να ξέρει που σε 15 ή σε 1,5 χρόνο υπάρχουν εκλογές. Ναι, τι θα γίνει εκεί. Εκεί θα βγει, πούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αχα. Οπότε αν βγει ο Μητσοτάκης, τι γίνεται, ο χοντρός πάλι θα πάρει τα πάνω του. Ναι. Από την ώρα το λιμάνι του Πειραιά, που είναι που με δήμαχος, ο χοντρός είναι δήμαχος, όχι μωρά. Ο Βρουτόταυρος, ναι. Αυτός ο κύριος πήρε το λιμάνι του Πειραιά, θα πάρει και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Αυτόν τον κύριο τον έχουν πούμε σαν να πούμε όπως έχεις πούμε το σκύλο και με τη γάτα. Ναι. Ο κόσμος, από εδώ και πέρα ο κόσμος του τον έχει πολύ καλά. Πρόσφατα πριν 5-15 μέρες. Ναι. Πήγε μια βόλτα στην Μπέλα. Στην Μπέλα. Ναι, στην Μπέλα. Στην εδώ περιφέρεια, Ναούσα και... Ναι. Αν γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν τον Γιάννης, έκανε εμπάρκο η Ρωσία στα αγροτικά προϊόντα. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα δούμε, Νίκο. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα δούμε, Νίκο. Νίκος από Γιάννητσα λέει: τους ανταποκριτές του ΠΑΟΚ τους εμπιστεύεσαι, τους βασίζεσαι στην εικόνα που σου δίνουν. Τους εμπιστεύομαι στις ειδήσεις που μου δίνουν. Τους εμπιστεύομαι, τους δικούς μας τους ρεπόρτερ, τις ειδήσεις που μου δίνουν. Τώρα, όσον αφορά το τι βλέπουν και τα λοιπά, θέλω να τα βλέπω εγώ. Τα του ποδοσφαίρου θέλω να τα βλέπω με τα δικά μου τα μάτια. Αλλά θα εμπιστευτώ σίγουρα τις ειδήσεις που μου δίνουν. Είναι φερέγγι και δεν είναι σαλιάριδες οι ρεπόρτερ του Αθλητικού Μετρόπολης και του Μέτροσπορ. Σοβαροί, μελετημένοι, τίμοι κτλ. Εντάξει, αυτό Νικολάρα, αυτό έχω να σου πω Νικολάρα μου. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, τι λέει. Καλά φίλε. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι λέει. Είπαμε καλά. Να, όλα καλά δηλαδή. Όχι ρε φίλε, έχω ένα πονόκυλο ας πούμε, εταιρικό, έχω αέρια, τι να το πούμε όμως και αυτό, εντάξει, σχετικά καλά. Α, τι λέει γενικά. Ρε μπας στο διάλο ρε βραδιάτικα, είστε διάλο μαλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι, ναι, έλα φίλε. Φελε, εφελε, έλα φίλε, ναι. Ναι. Καλώς τώρα, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα μάλλον, ναι. Έλα φίλε. Καλά είστε. Καλά είμαστε εσείς, τι. Καλά μια χαρά. Μπράβο. Ήθελα απλά να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Να μου ρωτήσω το τι θέλετε. Πριν βάλει τα λεφτά ο κύριος Καρυπίδης. Μάλιστα. Λέγατε από το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τις εκπομπές σας. Ναι. Λοιπόν, ότι δεν πιστεύατε, ήσασταν ναι. αρνητικός ότι στο ενδεχόμενο να τα βάλει τα λεφτά. Βεβαίως. Ναι. Από την ημέρα που έβαλε τα λεφτά. Ποιος τα έβαλε. Τέλος πάντων, εγώ ο Καρυπίδης. Όχι, τέλος πάντων, ποιος τα έβαλε. Τώρα δεν ήμουν μπροστά να ξέρω αν τα έβαλε ο Καρυπίδης. Περιμένω από τον Εραστέχνη Άρη να μας πει ποιοι βάλαν τα λεφτά. Πόσοι και ποιοι. Δεν είπαν σε πέντε μέρες θα πούνε ποιοι είχαν αυτοί στο μετοχολόγιο βάλαν τα λεφτά. Τους είδες. Καλύφθηκε το 1200. Βρε, καλύφθηκε το 1200. Ωραία, από την ημέρα λοιπόν που καλύφθηκε το 1200, ακούμε για τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ που είναι απλήρωτοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή με τον τρόπο τον οποίο ας πούμε... Από εμάς το ακούς ή από τα μεγάλα κανάλια. Όχι, από εσάς. Από μένα άκουσες να λέω για τον Μαρινόπουλο. Τι είμαι, συνδικαλιστής εγώ τώρα. Κομμουνιστής, τι. Πριν από λίγο δεν είπατε ότι δεν ανησυχείτε, ξέρω εγώ. Αυτό είπα, αν ανησυχείτε. Για τη Βέρεια η οποία διαλύεται και για τον Μαρινόπουλο και για το γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη ακόμα δεν ξοβλήθηκαν. Αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, τα ρεπορτάζ και είναι σώας. Τα σφρένα αυτών που τα γράφουν σε όλα τα ραδιόφωνα και σε όλες τις εφημερίδες ότι υπάρχουν ακόμα οφειλές και το μπάτζετ θα καθοριστεί αν καλυφθούν οι περσινές οφειλές. Εσείς ανησυχείτε, ναι ή όχι. Εγώ είπα, αν ήμουν Αριανός, θα ανησυχούσα. Αυτό είπα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνετε. Εσείς δηλαδή, ακούστε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, εγώ που είμαι κακοπροαίρετος άνθρωπος. Θα βάλω το κακό με το νου μου. Εσύ που είσαι, ας πούμε, πιο χαλαρός, θα πεις είναι όλα καλά. Εγώ δεν το κάνω μόνο στο κομμάτι του ρεπορτάζ του Άρη. Γενικά είμαι έτσι, πώς το λένε, καχύποπτος, πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν το κάνω, δεν έχω κάτι, ας πούμε, ούτε με τον Καρυπίδη, συγγνώμη, ούτε με τον Καρυπίδη έχω τίποτα, ούτε με τον Καλατζίδη έχω τίποτα, ούτε με κανένα παράγοντα, ούτε με. Εγώ απλά, επειδή ζω σε μια πόλη, πρόσεξέ με, η οποία έχει πάρει πολλά λεφτά από την Αθήνα. Σε πολιτικό, ακούς, ναι, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και τα έχει φάει, εγώ οφείλω να είμαι καχύποπτος. Δηλαδή τα λεφτά που φαγώθηκαν από πολιτικούς, πολίτες, παράγοντες, φιλάθλους και τα λοιπά στη Θεσσαλονίκη, αν τα βάλεις σε ποσότητα με τα λεφτά που τρώνε οι Αθηναίοι, εμείς είμαστε πιο κλέφτες από τους άλλους. Κατάλαβες. Μπορεί. Αναλογικά, είμαστε, αν όχι πιο κλέφτες, το ίδιο κλεφταράδες. Γιατί αυτό... παραδείγματος χάρη είναι αυτό που δεν μπορώ να μην το ομολογήσω είναι ότι ας πούμε ο κύριος Κοντομινάς στον Άρη είχε βάλει πολλά λεφτά. Έτσι και αποτέλεσμα μηδέν. Είχε βάλει πολλά λεφτά φίλε αλλά ήταν και μερικά λεφτά τα οποία ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή 600 εκατομμύρια τον Αγαθοκλέους και ο Αγαθοκλέους λέω εγώ πήρα λέει ένα σάντουιτς λέει εγώ.
Ο ίδιος Αγαθοκλέος το είπε. Μα συγγνώμη, δηλαδή, ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζουμε, ό,τι κόμμα και αν υποστηρίζουμε. Ναι. Εγώ λέω υποστηρίζουμε, κάπου ανήκουμε, έτσι. Είναι λογικό. Ναι. Σε όποια θρησκεία και αν. Όποια θρησκεία, όποιο δόγμα και αν υποστηρίζουμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ενοχλείσαι όταν γίνονται, ας πούμε, έτσι τα πράγματα. Δεν ενοχλείσαι που έχουμε μια αριστερά η οποία τα λεφτά τα δίνει πάλι στους πλούσιους. Εγώ, δηλαδή. Θα μου πει σε δεξιώσει, εσύ πασόγγισε, τι είσαι, Χρυσή Αυγή, τίποτα δεν είμαι. Δεν πιστεύατε εσεί ότι θα έρθει η αριστερά και θα δώσει τα λεφτά σε φτωχολογιά. Όχι, εγώ περίμενα να μην τα δώσει για να βγω και να την ξεβρακώσω. Και να ξεβρακωθεί η αριστερά η οποία τόσα χρόνια παρουσιάζει στη θεωρία τη, στη θεωρία της τα πράγματα ότι θα τα κάνει μη καπιταλιστικά. Μα κύριε Ραπτόπουλε, σε κανένα τομέα τη ζωή δεν υπάρχει δικαιοσύνη απόλυτη. Πάντα το μεγάλο ψάρι θα τρώει το μικρό. Και πάντα ξέρω εγώ θα γίνει. Εγώ ήθελα, να έρθει η αριστερά για να δω αν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο όσον αφορά το μέσο πολίτη. Εντάξει. Το ότι επί Πασόκ πήρανε η μεσαία τάξη, γιγαντώθηκε, είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως παραγιγαντώθηκε και δημιουργήθησαν προβλήματα όσον αφορά το δημόσιο, όσον αφορά την. Τέλος πάντων. Το μη έλεγχο, γίνανε πάρα πολλά στραβά. Εγώ δεν λέω να πάμε εκεί. Αλλά όταν εγώ βλέπω τον Τσίπρα, αριστερός, Μούση, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρω εγώ, η αριστερά, οι εργάτες, τα εργατοπατέρες, αυτό, τα εργοστάσια. Καλά κύριε Ραπτόπουλε, με συγχωρείτε, επειδή σας θεωρώ πανέξυπνο άνθρωπο, γιατί σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύατε εσείς ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας και θα σκίσει το μνημόνιο που έλεγε με ένα νόμο και ένα άρθρο? Ούτε την κοιλότα της Ανουσάκη δεν μπορεί να... Τι είναι το κράτος, δηλαδή, μπακάλικο? Ναι. Όχι. Έκλεισε ο Κυρνίκος και τελείωσε? Όχι. Δεν είναι χώρα, είναι κράτος. Όχι. Αλλά από την άλλη μεριά θα ήθελα να δω, τον Τσίπρα να παραλαμβάνει μια καλύτερη κατάσταση, να δω πώς θα τη διαχειριζόταν τότε. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν κατηγορείται γιατί δεν κατάφερε να αντιστρέψει το κλίμα. Ο Τσίπρας κατηγορείται για ψεύτης, όχι για ανίκανος. Δηλαδή. Αν έρθει ο Μητσοτάκης τώρα, με συγχωρείς πολύ, ή αν αναλάμβανε ο Μητσοτάκης ή κάποιο άλλο κόμμα, πιστεύεις ότι θα έκανε κάτι διαφορετικό από τον Τσίπρα? Όχι. Όχι. Απλά ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, ο κ. Μητσοτάκης τώρα δεν θέλει να αναλάβει. Θέλει να πάρθουν όλα τα μέτρα και να αναλάβει στο τέλος. Και να πάρει την ομάδα, ναι, φυσικά. Άμπρα. Έτσι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά για τον. Για τον κύριο Καρυπίδη, για να τελειώνω. Έχω ένα καλό δείγμα από την περσινή χρονιά, ναι, και ναι, θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι παροδικό και ότι θα κάνει καλές μεταγραφές. Εγώ μες τη νύχτα που έχω κάτι φίλους μου οι οποίοι ασχολούνται με μπραβιλίκια, με το ένα μετάλλο, τέλος πάντων, γνωρίζω πολύ κόσμο αναγκαστικά και λόγω της δουλειάς, μου λένε ότι είναι τσάκαλος μέσα στο παιχνίδι ο Καρυπίδης. Τσακάλι μεγάλο. Ναι. Δηλαδή ελίσσεται. Είναι νεαρός, είναι αυτός, είναι ρισκαδόρος, είναι χιλιαδιό. Ελίσσεται. Και ο τραγέλαφος για τον Άρη είναι ότι ο Καρυπίδης θα πάρει την ομάδα από τη Γάμα Εθνική και εγώ πιστεύω θα τη βγάλει στην Άλφα. Θα τα καταφέρει, πιστεύω, αλλά οφείλω να κάνω κριτική. Αφήνοντας όμως και κάτι άλλο δυσάρεστο για την οικογένεια του Άρη. Ότι η οικογένεια του Άρη ήταν ανίκανη να πάρει τον Άρη από τη Γάμα Εθνική και τον πάει στην Άλφα. Δηλαδή η οικογένεια στάθηκε ανίκανη. Συμφωνώ, αλλά εμένα σαν Αριανό, ναι, δεν με ενδιαφέρει αν ο πρόεδρος του Άρη είναι Άρης. Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Με ενδιαφέρει να είναι ικανός, ικανός και να ενδιαφέρει έργο. Σωστό, σωστό, σωστό. Άρα καταλήγουμε ότι Ραπτόπουλε μου, εγώ δεν ανησυχώ. Όχι, όπως βλέπω, θέλω να είμαι θετικός γιατί έχω δει ένα δείγμα θετικό από την περσινή χρονιά. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Θέλω να του δώσω μια πίστοση χρόνου του Νάτσου. Βεβαίως, γιατί δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραίος. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά. Να ξέρετε ότι βλέπω τα πράγματα με μια σουρεαλιστική αρνητικότητα για όλους και για όλα. Γενικά ρε παιδί μου, τώρα έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα, το ποδόσφαιρο, η πολιτική, οι δουλειές κτλ. Εάν είσαι αισιόδοξος, θα σε περάσουν για τρελό, θα σε κλείσουν στο τρελοκομείο, θα σε πατήσουν πέντε ενέσεις. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά κύριε εσείς. Κύριε εσείς, περαστικά για τον κυλόπονο. Πώς? Περαστικά για τον κυλόπονο λέω. Ναι. Καλησπέρα και στον κύριο Σιλητήρη. Εδώ είναι ο γίγαντας. Για πες μας. Τι να σου πω. Είπες πριν για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Στον κύριο που σε είπα την Παναθηναϊκό. Έτσι με είπε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην ακούει καιρό το ράδιο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
Είπες γιατί ο Αλαφούζος πήγε με τον Κριτζίκιαν και εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Πες μου, ρε Αυτόπουλε, από το 2010 μέχρι και τώρα, πότε ο Παναθηναϊκός είχε δικό του άνθρωπο στην ΕΠΟ? Από το 2010 μέχρι τώρα, το πρωτάθλημα και το κύπελο του 2010, επιπρίας προεδρίας ΕΠΟ το πήρε ο Παναθηναϊκός. Επιπίας, για πες μας. Νομίζω ήταν τότε ο Γιάννης, εκείνος ο ψηλός ο κρεμανταλάς που έλεξε τον Ηρακλή, πώς το λέγανε μωρέ, τον άχαρο, τον άντρα εκείνον. Πώς το λέγανε μωρέ, που τον κυνηγούσαν Ηρακλειδής. Αχ, πώς το λέγανε μωρέ, Πιλάβιος. Ο Πιλάβιος που ήτανε, με ποιον ήταν ο Πιλάβιος, με τον Ολυμπιακό ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, ο Πιλάβιος. Το 2004 ποιον είχαμε πρόεδρο? Το 2004 ήταν ο Μπίλης, ο Γκαγκάτσης. Ήταν ο Μπίλης. Τι ομάδα ήταν ο Γκαγκάτσης? Ο Γκαγκάτσης έλεγε ότι είναι ΠΑΟΚ, αλλά ήταν φίλος με τον Ολυμπιακό. Ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή, τα πρωταθλήματα που πήρα και ό,τι τίτλους έχω πάρει τα τελευταία 14 χρόνια. Τα πήρες επειδή ο Ολυμπιακός. Ναι, πόσα πήρες, δύο? Το 2004. Ναι, ναι. Δύο το 2004 και δύο το 2010. Βεβαίως. Και ένα παράλληλο να πάρω το 11 που και εσύ που ήσουν στο σπίτι σου κάλυπτε τον Κατσουράνη τότε στο Καραϊσκάκι. Στο δεύτερο δοκάρι. Το... Βέβαια. Μπράβο. Ναι. Εκεί καθώς να σε είδα δίπλα έτρωγε την πιζολάζ με τον κόκκινο. 2,5 μέτρα πίσω ήταν ο Κατσουράνη στο δεύτερο δοκάρι και σηκώθηκε η offside. Ναι. Σημαία. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Τι να ανοίξει. Δεν πειράζει. Μαθημένα τα βουνά λέει στα χιόνια. Να μην λέμε ότι γιατί πήγε ο Αλαφούζος με τον Γκριτζίκη. Είτε Γκριτζίκης είναι στην ΕΠΟ. Είτε Ραπτόπουλος είναι ο πρόεδρος στην ΕΠΟ, είτε εγώ ίδιος να είμαι που είμαι Παναθηναϊκός στην ΕΠΟ, το έργο θα είναι το ίδιο. Ναι. Εδώ ολόκληρος Παοξής Γκαγκάτσης έπαιρνε πρωταθλήματα Ολυμπιακός και με διαιτησία. Ναι. Πετάγαν κανένα ψίχουλο στον ΠΑΟΚ, χαιρόταν οι Παοξίδες. Σαν τους Ινδιάνους πηδούσαν από τη χαρά τους. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Τι είναι η μοίρα της πόλης, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν είναι μόνο η μοίρα της πόλης, γιατί κάτω στην Αθήνα τι νομίζεις ότι συνέβαινε? Εδώ ρίξαν ολόκληρη καλαμαριά επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό. Και λέει ο Βάλνερ, ενώ έχει εκδώσει δελτίο η ΕΠΟ, ενώ έχει σφραγίδα να παίξει, μετά το βγάζουν ότι είναι ασύλληπτα θέματα. Και με την ΑΕΚ δεν πήρε πρωτάθλημα στα χαρτιά. Με την ΑΕΚ πήρε στα χαρτιά, ναι. Εκείνο ήτανε, για μένα ήτανε, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είχαν γραφεία τύπου στην ΕΠΟ τότε κάτι δική μας εδώ πέρα και επειδή είχαν φιλίες και κουμπαριά με τον. Και επειδή κινδύνευε και η Παοκάρα, έγινε μούχτη να πούμε από την πόλη, αυτή την επαναστάτρια την πόλη. Έγινε μούχτη να πούμε, κατάλαβες. Έγινε μουχτάρα μεγάλη εδώ πέρα. Όσο για τις λυκοφιλίες, το ίδιο τους και τέτοια, θυμάσαι το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Πάγκο, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω το πεθάνει. Το 4-1. Ναι. Ότι και καλά μπήκε ο Αλαφούζος. Με τον. Με τον Σκαρπίνη και τη φόρμα, άλλος, ναι. Ναι, και μπήκανε μαζί με τον. Αγκαλιά, ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης. Μπήκανε μαζί και το παιχνίδι ήταν 4-1 και τι λυκοφιλίες είναι αυτές και τέτοια. Δηλαδή, περίμετε ρε παιδιά, για να καταλάβω. Η λυκοφιλία, το κύπελο θα το παίρνει ένας. Ναι. Επειδή δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν υπάρχει λυκοφιλία. Δηλαδή, άμα τα τρώγε τα 4 ο Παναθηναϊκός, όλα θα ήταν μια χαρά. Αδέλφια μας ο Παναθηναϊκός και τέτοια. Ακατηγορείς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που λέγανε. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Απλά. Λέγανε λυκοφιλίες. Λέγανε λυκοφιλίες. Ναι, λέγανε. Έληξε 4-1. Επειδή πήγε στον ημιτελικό και σφαγιάστηκε από τον Ολυμπιακό, σου έφαγε με τις κάρτες και αυτά. Ήρθες μισή ομάδα όντως στον τελικό. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Σε καλό φεγγάρι ο Μπέρκ. Σε καλό φεγγάρι ο Καρέλης. Και ο Καρέλης καλός. Και ο Καρέλης. Ναι. Δεν σε άφησε σε όλο το παιχνίδι να πάρεις ανάσα ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να βάλεις γκολ. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Συμφωνώ. Δηλαδή όταν κερδίζουμε. Όχι επειδή και εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ πάντως. Σε όλα αυτά τα χρόνια από τον Ολυμπιακό, ναι. Από τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα και με τη Ριζούπολη και με το ένα και με τον Κατσουράνη που είπαμε πριν και 1002, είμαι χαμένος από τον Ολυμπιακό. Ναι. Να σου πω δύο κουβέντες πώς το ελαμβάνω εγώ που είμαι ουδέτερος. Λέω. Εάν αλλάξει χέρια η ΕΠΟ και πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, λέμε. Δεν το πάρεις εσύ και πας μέτρια. Χάνεται και το άλλο δι' του Αλαφούζου. Δεν με ενδιαφέρει το άλλο του Αλαφούζου.
Εμένα σαν Αλέξανδρο Παναθηναϊκό, σαν Παναθηναϊκό. Θα οργιστεί, θα στεναχωρεθεί, θα κριτικάρει. Εγώ ξέρει πότε θα στεναχωρηθώ. Αν θα δω την ομάδα ότι δεν παίζει μπάλα, ρε φίλε, ότι δεν μπαίνουν μέσα και δεν δίνουν το 100%. Ναι. Τότε θα στεναχωρηθώ εγώ, σαν Αλέξανδρο Παναθηναϊκό. Τότε θα στεναχωρηθώ. Είναι μια μοναδική κουλτούρα Παναθηναϊκή, την οποία την έχει εσύ. Εγώ λέω η πλατιά μάζα. Η πλατιά μάζα τι θα κάνει. Τώρα οι Παναθηναϊκοί που μας ακούνε και λέμε, κερδίζει τις εκλογές ο Γραμμένος. Παράδειγμα, τις παίρνει λοιπόν η πλευρά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Παίζουμε την μπάλα μας. Ο Ολυμπιακός είναι μέτριος, βγαίνει τέταρτος. Το παίρνει η ΑΕΚ, βγαίνει ο ΠΑΟΚ δεύτερος και τρίτος ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει μανούρα. Θα γίνει, λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα γίνει μανούρα! Ναι, όχι μανούρα, μανούρα θα γίνει. Να σου πω κάτι για να κλείσω. Την προηγούμενη φορά που είχαμε το ερώτημα, που είπαμε θα το ξεκινήσουμε μαζί, ποιος βλέπεις αφού πέφτει τώρα ο Ολυμπιακός κτλ. Να παίρνει το πρωτάθλημα και σου είπα η ΑΕΚ. Έτσι μου είπες, βεβαίως. Έτσι σου είπα. Είναι ωραίο γκάλωπο αυτό. Είναι ωραίο γκάλωπο αυτό. Συνεχίζω να το υποστηρίζω και θα σου εξηγήσω άλλη φορά το λόγο γιατί συνεχίζω να το υποστηρίζω. Η αγωνιστική βέβαια θα δείξει. Ας κάνουμε τώρα μια υποθετική κουβέντα πάνω στο ενηλικοφιλία ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πες ότι πάμε και οι τέσσερις αγκάζε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα 6-7 αγωνιστικές πριν το τέλος είμαστε μαζί. Τι ωραία να ήταν. Τι ωραία να ήταν. Ωραία, φαντάσου τώρα. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και την επόμενη εβδομάδα παίζει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ κάτω στην Αθήνα. Μάλιστα. Και σφάζει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Ναι, ωα, ναι. Πιθανόν. Είναι ένα πέναλτι στο 90. Ναι, ναι. Που δεν υπάρχει πουθενά και περνάει από πάνω από όλους μας. Ωραία, η ΑΕΚ. Ωραία. Και πάει και κάνει και το 4-4 στο τέλος και παίρνει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ποια λυκοφιλία θα υπάρχει μετά. Θα βγει θύρα 4 τότε και θα πει μπράβο, αυτά τα λέγαμε, φάτε την τώρα. Έτσι θα γίνει. Καταλαβες. Ναι. Θα βγει η θύρα 4 και θα πει να. Υποθετική κουβέντα. Υποθετική κουβέντα. Καθαρά δεν είναι. Όχι μακριά. Κουβέντα, ναι, εντάξει, αλλά ναι. Δεν είναι και ακραία με αυτά που έχουμε δει. Okay, boy. Όλα αυτά τα χρόνια. Okay, boy. Για πάμε ένα φίλο ακόμα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς τον. Τι γίνεται, είχα πάρει τηλέφωνο πριν καμιά εβδομάδα που λέγαμε για το στόπερ του ΠΑΟ, για το στόπερ που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟ από την Ιρλανδία, μα θυμάσαι. Ναι. Έναν ποιοτικό στόπερ τότε που αναλύαμε ότι θέλει, γιατί είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ τον Κρέσπο. Εγώ έχω να πω με αυτά που ακούω από τους ρεπόρτερ γενικά που λένε ότι θα αποκτηθεί στόπερ, εξάρι και σεντερφόρ και πρέπει να είναι ποιοτικοί, λένε σε εισαγωγικά. Να κάνουν τη διαφορά, να είναι υγιείς. Ναι. Έτσι. Και να είναι υγιείς. Για να κάνουν τη διαφορά, Κώστα, πρέπει να είναι τύπου Κοντρέρας, Πάμπλο Γκαρσία και Μουσλίμοβιτς, σε τέτοιο επίπεδο δηλαδή. Δηλαδή να φέρουμε το Ζαγοράκι, ο Ζαγοράκης έφερε, χρεώνοντας τον ΠΑΟΚ, παίκτες που κάνατε μπράβο, διαφορά και ο άλλος που έχει λεφτά με φέρει το Μαντούρο και το Μάρτενς. Μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι της άποψης, Κώστα, ότι υπάρχουν ποιοτικά στόπερ σε ομάδες μικρομεσαίες της Αγγλίας, της Ισπανίας, που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και να βάλουν και τον ΠΑΟΚ στους ομίλους. Κακά τα ψέματα, εδώ που τα λέμε τώρα, το στόπερ της Ιρλανδίας παίζει σε μια, δεν θυμάμαι, σε μια μικρομεσαία ομάδα στην Αγγλία. Αν τον φέρει αυτό στην Ελλάδα, θα κάνει διαφορά και στο Champions League, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τον Πολωνό, τον ΠΑΟΚ, τον στόπερ τον είδες εκεί, τον Πεδαρά, τον Ξανθό που έχασε τις ευκαιρίες. Πεκταράς κι αυτός. Πεκταράς κι αυτός. Σέντερφορ, εγώ να σου πω την αλήθεια. Έλα τώρα, για τον ΠΑΟΚ σέντερφορ τώρα, άκου τώρα από το πρώτο τι θα σου πει. Άκου τώρα τι θα σου πει. Και πες μου ότι έχω λάθος. Όχι, πες μου, ναι. Λένε στον ΠΑΟΚ θα πάρουμε παίκτες που να έχουν το αυτό, το center for να έχει ποιότητα, έχει τρίπλα αυτό, ναι, μα και τα λοιπά. Και τους λέω εγώ, δεν πρόκειται να πάρουν center for αυτοί, θα με κάνουν τον Περέιρα παικταρά. Όχι, ο Περέιρα εύστοχος, η προπόνηση, τα σουτ μπήκαν 100%. Φάτω τον Περέιρα. Γιατί το διώξατε τον Περέιρα, ρε. Αυτό και τώρα τον φέρετε τον Περέιρα σαν παικταρά που έχει τα στοιχεία, την τρίπλα, τη διείσδυση και αυτά. Δηλαδή τι. Και έχετε τον Κουλούρη και είναι και ο Κλάους. Ωραία. Παίρνεις σεντερφόρ δηλαδή να κάνεις τον Κλάους να ανταγωνιστεί, να φάει πάγκο. Όχι. Παίρνεις τον Κουλούρη, παίρνεις να πούμε και τον Περέιρα που έχει τριπλίτσα, έχει διείσδυση. Μ' αρέσει εμένα. Αλλά δεν κάνεις τη διαφορά. Δεν κάνεις τη διαφορά, δεν κάνεις τη διαφορά. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν αυτό ξαναπέστω, για να γίνει διαφορά χρειάζεται ένα στόπερ των 2 εκατομμυρίων, με συμβόλαιο 2 εκατομμύρια,
να κάνει παπάδες στο γήπεδο και να έχει αλλαγή τον Περέ. Τερματοφύλακα, δεν θέλεις τερματοφύλακα. Ναι, άλλο και αυτό. Δεκάρι δεν θέλεις με τον Μπέλκα, θα τη βγάλεις δεκάρι. Πώς θα γίνει τώρα. Να σου πω λίγο, δεκάρι πήρε τον Μπίσεβα, υποτίθεται ρε παιδί μου. Ποιο μπίτσινα, ρε, τι μπίτσινα, μπίτσι. Δεν κάνουν διαφορά. Άντε, δεν κάνουν τη διαφορά τώρα. Δεν κάνουν διαφορά. Θα λέει, θα λέει ο μπαμπάς του Μπέλκα στο καφενείο, γιατί να μην παίζει ο γιος μου και παίζει ο Μπίτσι. Και θα έχει και δίκιο. Έτσι ναι, δεν είναι. Δεν έχεις άδικο, τι να κάνουμε τώρα. Γεια χαρά. Εκεί έγινε Κώστα, γεια. Πάμε σε ένα διάλειμμα, ρε Γιάννη, εδώ είναι και 29 και 45 και 30. Πάμε δευτερόλεπτα, μπαίνουμε στις γραμμές 90-90-90. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. 10 δευτερόλεπτα το διάλειμμα. Πάμε. Μουσικάρα έβαλες, γλυκό αγόρι. Λοιπόν, μηνύματα. Λοιπόν, Κώστα, τα πράγματα είναι απλά. Όταν λες αυτό που θέλει να ακούει ο κάθε φανατισμένος οπαδός, σε βαπτίζει αντίπαλο της ομάδας που υποστηρίζει. Λέει ο Τάκης. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πρέπει να το υποστούμε αυτό. Πρέπει να φοβηθούμε τον οπαδό που θα μας πει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τα κλεμμένα του Τζοκατζόπουλου λέει πώς σου φαίνονται, λέει στον ΠΑΟΚ. Ο Καρυπίδης μπορεί να μας γεμίζει το μάτι, αλλά μέχρι στιγμής είπε 10 και έκανε 10. Το ότι σας πειράζει εκεί στο Μετρόπολης είναι γνωστό και φαίνεται. Λέει 778. Διαβάζω εγώ το μήνυμά του ότι πειράζει στο Μετρόπολης αυτά που κάνει ο Καρυπίδης. Δηλαδή φοβούνται ότι θα ανέβει ο Άρης επίπεδο και θα διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ρε εσύ Νικόλα, τι πήρες και δεν μας δίνεις, λέει. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, λέει, αλλά ξέρω ότι όσα παιδιά, λέει, τα μάζεψε. Το ΚΚΕ τα έστειλε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες να σπουδάσουν, λέει. Γίνανε επιστήμονες και επαναπαστρίστηκαν στην Ελλάδα. Ως Έλληνες, αυτούς που μάζεψε η Φρυδερίκη, πού είναι, λέει. Όλα τα παιδιά τα στείλανε, λέει, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα δώσαν σε αμερικανικές οικογένειες και γίνανε αμερικανάκια. Και ποτέ κανείς δεν τους είπε ότι είναι Έλληνες. Διάβασε λίγο ιστορία και άσε τα παραπετάσματα, λέει. Μάλιστα, λέει αυτό. Βρε αχμάκι, λέει, τι να δώσει ο Τσίπρας. Αφήσαν τίποτα οι Ήενες. Τα φάγανε όλα, μας χρεώσανε και από πάνω, λέει. Χρωστάνε και από 200 εκατομμύρια τα κόμματά τους. Φυσικά. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Θα ήθελα να κριτικάρω την αριστερά του Τσίπρα με πιο υγιείς καταστάσεις. Να έπαιρνε μια ομάδα καλύτερα. Και αυτός που μας φλόμωσε στο ψέμα, μοναδερφάκι μου, να πούμε. Πολύ ψέμα, να πούμε. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ραπτοπούλου. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Έτσι. Είναι ερωτική, κύριε Ραβδόπουλε. Και τώρα που είπατε για την Καλαμαριά, την υπόθεση Βάλνερ, ναι. Θυμήθηκα κάτι πολύ ωραίο. Βέβαια. Ξέρετε, ο ατζέντης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή τότε, που ναι. τον είχε εκδώσει δελτίο η ΕΠΟ, ναι, πρόεδρο του μεγάλου κύριου Γκαγκάτσε. Ο Μπίλ. Βέβαια. Είχε δύο... Και θυμήθηκα και τον Μπίλ που έπιναν το ουίσκι τότε στο φιλικό με το Διονύση. Ο Νιόνιος πάντα με τον Μπίλη. Στο Κλειάνθης Βικελίδης είχε γίνει το μεγάλο φιλικό. Το τελευταίο διεθνές μεγάλο φιλικό που έγινε στην πόλη σας. Ο Μπίλη. 2003, δεν θυμάστε. Άκουλε. Με αυτόν τον Σουηδό, τον Ιμπραήμοβιτς. Έτσι. Καθαρό αιμό Σουηδός. Έτσι. Βέβαια, ναι. Θυμήθηκα, κύριε Ραπτόλου, που είπατε αυτή η πόλη. Πόσο αγγελικά πλασμένη είναι αυτή η ναι. πόλη. Τι φιλίες έχει βγάλει. Δηλαδή, τι φιλίες έχει αναδείξει στο παρελθόν, κύριε Ραπτόπουλο. Έτσι. Μεγάλη. Δηλαδή, ναι. λέτε ο Τσιτσάνης να εμπνεύστηκε σε εκείνο το συγκεκριμένο τραγούδι Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα. Ο Τσιτσάνης ήταν, λέει, Αριανός. Α, δεν ξέρω. Αυτό από εσάς το ακούω. Πρώτη φορά την ομάδα της καρδιάς σας υποστήριζε. Άκου, λέει, Αριανός ήταν ο Τσιτσάνης. Και γιατί αναφέρατε, δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, το να ύμνει στο Λάζαρο Τσόμο, τον ιδιοκτήτη μεγαλοξενοδοχείου. Γιατί δεν τον αναφέρει η ιστορία του ΠΑΟΚ σαν πρόεδρο. Τον αναφέρει. Μήπως δεν ήταν πρόεδρος στον Ερασιτέχνη και ήταν μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα χορηγός τότε. Δεν υπήρχε Ερασιτέχνης τότε. Δεν υπήρχε Ερασιτέχνης. Όχι. Συγγνώμη, πρώτη φορά τα ακούω αυτό, διορθώστε με. Διότι... Η δεκαετία του 60 δεν υπήρχε Ερασιτέχνης, ήταν ερασιτεχνικά και... τα σωματεία. Και ποιο είναι το πιο ωραίο. Σε αυτό το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Όταν ερχόταν οι αποστολές των ποδοσφαιρικών ομάδων, πού κατακλείανε, ξέρετε. Στο ξενοδοχείο του κυρίου Τσόμπου, γιατί όχι. Α, το ξέρετε κι αυτό. Μετά πήγε στην Εφέλη. Το
68 πήγε στην Εφέλη. Ποια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου είχε φιλινάδο? Δεν ξέρω εγώ. Στα 20 της και αυτός 60. Λέγε, εδώ σε θέλω. Τα βιβλία είναι πάνω στο πλεισταριό. Α, έτσι. Αλλά βέβαια, δεν μπορώ να σε πω όνομα. Έτσι. Έτσι δεν μπορώ να σε πω, ρε παιδί μου, ότι μένανε μεγάλοι πρωταγωνιστές. Όπως μέχρι ο αδερφός του Σάχη της Περσίας έμεινε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη δεκαετία του 60. Έμενε στον τέταρτο όροφο. Ο Σάχης. Ο αδερφός του Σάχη της Περσίας. Ναι. Ναι, και τον είχε πάει ο Μπατζανάκης του κυρ Λάζαρου. Ναι. Ο κυρ Γιώργος. Ναι. Τον είχε πάει το λογαριασμό σε δίσκο, ξέρετε, γιατί τον πήγαινε. Έτσι. Πάση περιπτώσει, ξέρετε ποιος έπινε καφέ στον ημιόροφο με τον κύριο Λάζαρο, ε? Ποιος? Και ποιος σερβίριζε τον καφέ. Σερβίριζε? Βέβαια, κάποιος έπρεπε να το πάει από το μπαρ στο γραφείο. Ο Γιώργος ο Κούδας, φίλε. Εγώ δεν είπα, εσύ το λες. Γιατί? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πού είναι η δουλεύει? Δούλευε ο Κούδας όταν ήταν μικρός, φτωχός ήταν, ναι. Έπαιζε μπάλα και δούλευε. Δούλευε, ναι. Ποιος το γαλούχησε όμως με την ιδέα των φίλων του Ολυμπιακού? Ποιος? Ο Κίμωνας, κύριε Ραπτού. Ο Κίμωνας. Ο Κίμωνας ήταν υπάλληλος εκεί στο ξενοδοχείο, κύριε Ραπτού. Αυτό δεν τα τέταξε ο λεπτομέρειες. Α, κύριε Ραπτού, που λέει, να ρωτήσετε, να μάθετε, διότι ρωτήσε τον κύριο Λάκη τον πρόγειο. Πού να το βρω, 80 τόσο χρονών τον πρόγειο. Γιατί όλοι, κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι ποδοσφαιριστές τους είχε ο κύριος Λάζαρος εκεί. Μένανε, διαμένανε στο ξενοδοχείο. Όπως ο αείμνηστος κύριος, ο αξέχαστος κύριος Νίκος Μήτρακας, που είχε έρθει από το Χρυσό Σερών. Έμενε στο ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε, αληθεύει αυτό που ακούγεται? Α, έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Σάβα. Πήρα και αντίδωρο από τον παπά σήμερα, γιατί είχαμε τον αγιασμό, ξέρετε. Έλα. Τι έλα. Πώς το λέγανε τον παπά? Δεν θυμάμαι, τον ξέχασα. Ο κόκκινος τον έφυγε. Ευλάμπιος ήτανε. Ευλάμπιος. Όχι, ο Ευλάπιος ήταν, ο πάτερ Ευλάπιος ήταν, πάτερ Προκόπης ήταν, κάπως τον λέγανε, δεν τον θυμάμαι. Με, τι να θυμηθώ, κύριε Ραπτόπουλε μου, το πήγα και στην εκκλησία, στη Σαλαμίνα τον πήγα. Μες. Σαλαμίνα ήρθε. Ναι. Πάνε πέρα, δόθε με το καράβι, ξεχάστηκα, μα μέτραχε ο κύριος Σάβας. Έχει το δωμάτιο, έχει βαφτεί στα χρώματα που ζητήσατε. Ναι. Είναι καταπληκτικό, σας περιμένει τον Αύγουστο να έρθείτε. Ναι, θα κατέβω. Θα σας το δείξει. Ω, βέβαια. Τραγουδάει και ο Κώστας τουρνά σε ένα μπαράκι. Θα πρέπει να πάμε ένα βράδυ, με είπε. Πάντως ο κ. Σάβας καθάρισε και δεν ακούγονται οι Ηρακλειδείς στα ραδιόφωνα. Τους έχει βάλει φήμωτρο, να πούμε. Τώρα δεν μπορώ εγώ να πω, δεν μπορώ να ρωτήσω αυτά που ακούγονται στην πόλη σας. Εντάξει, τώρα δαχτυλίδια όλοι έχετε φύγει. Από τον Βιλδυρίδη το πήρε το δαχτυλίδι, γιατί ο Βιλδυρίδης έτρεχε σε μια. Εκεί στο Φαμελιάνο από πάνω, ιδιοκτήτρια. Κάτι λεφτά, κάτι ιστορίες, κάτι ενίκια. Έμαθα ιστορίες τρελές και καθάρισε ο Χοντρός με τον Παπατανασάκη. Κλείσε, ρε, πολλά θες να μάθεις. Κλείσε. Πολλά θες να μάθεις. Ναι, την καλημέρα μου και την καλημέρα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Να είστε καλά. Οπα. Επόμενη γύρα. Καλημέρα. Έλα, ρε Γαπτόπουλε. Έλα, ρε φίλε. Τι έγινε. Πέμπτος από το τέλος. Ναι, καλώς. Πολλές ιστορίες ακούμε από το Βαγγέλη από την Αθήνα. Δεν πειράζει. Δαχτυλίδι φιλήσατε κι εσείς. Ακούστηκε καμιά ιστορία. Όχι μόνο αφιλάτε τα δαχτυλίδια, άιντε. Πάλι κατάλαβες ποιος είμαι, έτσι. Βέβαια τι. Αυτό το μπαράκι που παίζει μουσική είναι Χαριλάου μεριά. Το παλιό το σόλ, το παλιό το σόλ είναι. Όχι. Το παλιό το σόλ. Όχι. Είναι προς Πηλαία, εκεί στη γέφυρα που ήταν ο Χαντής του Ζαχαροπλαστείου παλιά. Α, η Καραμελίτσα, ο παιδικός σταθμός. Λίγο πιο πάνω από την Καραμελίτσα. Καραμελίτσα. Λοιπόν. Ναι. Αυτό το μήνυμα Ραπτόπουλη με βρίσκει σύμφωνο ότι ο Καρυπίδης ό,τι είπε έκανε και μπορεί να κάνει και παραπάνω. Άρα είσαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ήρεμος, ήσυχος. Κοιμάσαι το βράδυ, δεν γυρνάς από το κρεβάτι σβούρα, να πούμε. Σε βασανίζουν σκέψεις. Τι σκέψεις, από στιγμή σε στιγμή θα ανακοινωθούν και μεταγραφές. Τώρα δεν ξέρω ποιες θα είναι οι μεταγραφές. Μπορεί να είναι αυτές που ακούγονται, μπορεί να είναι κάποιες που δεν ακούγονται. Πάντως δεν θα είναι Νέτο, Χαβίτο. Σιγά-σιγά θα αρχίσαν να. Σιγά-σιγά θα λέγανε και για τον Άτσο Γκαρσία ότι μπορεί να γυρίσει. Θα έρθουνε, θέλεις να έρθουνε? Όχι, εγώ δεν θέλω ούτε τον Νέτο, αυτοί είναι τελειωμένοι. Α, είσαι με Αναστόπουλο, εσύ. Βέβαια είμαι με Αναστόπουλο. Ναι. Ίσως από όλους αυτούς. Ποιον θέλεις? Ο μόνος που έχω συμπαθήσει και που πρόσφερε αυτά που πρόσφερε ήταν ο Χαβίτο. Οι υπόλοιποι και να. Δηλαδή πέρασαν απαρατήρητοι πέρασαν. Ναι. Λοιπόν,
Ο Χαβίτο έχει κάνει ένα ποπό σαν της Πόντιας. Ναι, άστομα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Πρόσφεραν παλιότερα. Τώρα... Φάρδινε η μέση του, άστο να πάει στην Ευγή. Τώρα οι καινούργοι που θα έρθουν, τώρα μπορεί να είναι ο Πετρόπουλος, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Ο Πετρόπουλος είναι ωραία περίπτωση. Τριαντάρης φορ. Ψηλός, δυνατός, στο κεφάλι, ωραίος. Πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο. Για τον Άρη είναι πολύ καλός. Και για πολλές ομάδες, όχι μόνο για τον Άρη. Τώρα για τον Άρη καλός είναι. Πώς θα γίνει. Άκουσα το απόγευμα από τον Μπλιάνγκο ότι ο Ταυλαρίδης θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι αλήθεια. Κακό του κεφαλιού του Παναθηναϊκού, αν κρατήσει αυτό το παλτό τον Ταυλαρίδη. Για τον Άρη είναι πολύ καλός όμως. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πηγαίνουν όλα πρίμα, έτσι. Τι πρίμα. Όλα λέω είναι καλά, όλα καλά είναι. Όλα καλά είναι. Περιμένουμε και όλα καλά. Που θα σκάσει βόμβα στη Βέρεια και θα μείνει η Βέρεια, δεν σε ανησυχεί. Α, ναι, η Βέρεια, δηλαδή άκουσα ένα όνομα προπονητή και... Ναι, άλλο λέω εγώ, άλλο λέω. Δηλαδή όπως βάρεσε κανόνι η Βέρεια, δεν φοβάσαι, μην βαρέσει κανένα παλιό κανόνι και στον Άρη, μα τον Καρυμπίδη, αυτό λέω εγώ, αν φοβάσαι. Όχι. Άλλο είναι η Βέρεια, άλλο είναι ο Άρης, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Ο Καρυμπίδης στον Άρη θα φέρει διακρίσεις πολλές. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Που τους παίκτες δεν τους ξέρουμε. Ναι. Ο Κουλιανός λέει ότι είναι πολύ καλή. Ναι. Θα πρέπει να τους δούμε βέβαια. Γιατί παίζαν στην Τουρκία σε ομάδες που κινδύνευαν να πέσουν. Ναι. Να δούμε. Κάποιος λέει ότι είναι πιο καλός από τον Ροντρίγκες. Αν είναι πιο καλός από τον Ροντρίγκες θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Ο Ζαλμάς, ναι. Ο Ζαλμάς. Λέει ότι είναι καλός παίκτης. Mm. Να δούμε, αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Θα το δούμε. Και ήθελα το μεσημέρι, είχες πει για τερματοφύλακα που παίζει για τον Άρη. Άκουσα για τον Γιαννακόπουλο, αλλά εσύ είπες για τον Παπαδόπουλο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος του Πανιωνίου, πολύ καλός τερματοφύλακας Αλφα Εθνικής. Εμένα πάντα μ' άρεσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Κάποια στιγμή τον έβαγε ο Διούδης, αλλά πιστεύω είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Πολύ καλός. Το Διούδης που παίζει, στον Ολυμπιακό. Το Διούδη θα τον πάρει ο Ολυμπιακός με τον Καπίνο Δίδυμο. Α, και ο Διούδης έχει τρομερή εξέλιξη. Ο Διούδης έχει πραγματικά τρομερή εξέλιξη. Μακάρι το παιδί να πάρει τα πάρει, γειτονάκι είναι ούτως ή άλλως. Εγώ πάντως τον Ρομπέρτο το θεωρώ αναντικατάστατο. Ούτε Διούδη, ούτε Καπίνο, ούτε τίποτα. Αλλά το παιδί επειδή είναι γειτονάς μου, ο μπαμπάς του είναι φίλος κτλ. Και η μαμά του καταπληκτική κυρία, πολύ καλοί άνθρωποι. Περιμένω να πούμε να πάρει κανένα φράγκο το παιδί να σωθεί. Τώρα έκανε τα τουάζ. Έκανε τα τουάζ, Διούδης, αυτό που λέει. Όχι, σοβαρό παιδί, δεν έχει κάνει. Όχι, το τσουλούφι μόνο έχει. Το τσουλούφι και το γιακά στο. Το πουλόβερ να πούμε που φοράει. Το κούρεμα είναι ωραίο. Το κούρεμα είναι ωραίο. Δηλαδή, από τότε που τον θυμάμαι στον Άρη, ήταν ωραίο το κούρεμα. Λοιπόν... δεν ήταν και Χριστίδης το κούρεμα, εντάξει. Αλλά είναι τελειώ. Μακάρι το παιδί να κάνει 3-4 καλά χρόνια συμβόλαια στην κρίση αυτή και η γειτονιά να χαίρεται εκεί που βγάζει κανένα πιτσιρικά από τη γειτονιά. Εντάξει. Αλλά Ρομπέρτο δεν αντικαθιστάς. Ούτε με τον Καπίνο, ούτε με τον Διούδη. Κακά τα ψέματα. Έναν παίκτη που θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, γιατί έχω χάσει τα ίχνη του. Ναι. Ο Μπάμπης Οικονομόπουλος, πού βρίσκεται. Ο Οικονομόπουλος, σε κάνα μπάρμαν θα είναι. Πού να είναι ο Οικονομόπουλος. Φύγε ρε από εδώ. Επόμενη γραμμή. Τι είναι, ρε. Σφινάκια θα μοιράζει. Ο Οικονομόπουλος. Επειδή είστε τα γάρια εσείς, καλημέρα. Πέσατε όλοι. Καλημέρα, ναι. Πάρουμε καινούριος. Τι έγινε, πώς πέσανε αυτά τα καθάρματα. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Ελεύθερης η πόλη. Καλώς τον. Καλημέρα. Έλα, ρε, τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Φαινόμαστε. Μαζεύουμε ζέστη για το χειμώνα. Τι να κάνεις. Σχετικά με τον Περέρα που λες. Μ' αρέσει. Αλλά όταν λες θα πάρω παιχταρά, θα ξοδέψω εκεί και τα λεπά. Εντάξει, γιατί να θέλει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Έφυγε με τον Πάο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με τον Τούντορο. Έτσι δεν είναι. Όχι, γιατί δεν έστησε τον Αναστασιάδη ενώ οι άλλοι τον στήσανε. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Έτσι λέει ο Άγγελος. Οι άλλοι, τους άλλους δεν τους μάθαμε ποτέ. Ναι. Πάντως ο Περέιρα ήταν εκτός κόλπου. Ναι, και δεν μάθαμε τους άλλους που ήταν. Το Περέιρα προς τιμήν του και ο Τζιόλης προς τιμήν του στο θέμα των προπονητών. Εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μπράβο σε αυτό το κομμάτι στον Περέιρα. Που είναι και παίκτης, όχι γραμμής, αλλά να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4-2. Το ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά. Ναι. Σε όλες τις ομάδες του κόσμου θα υπάρχουν τέτοια άτομα τα οποία θα είναι εναντίον του προπονητή. Ναι. Σε καμιά ομάδα του κόσμου όμως δεν θα μένουν αυτά τα άτομα να γίνουν κολλητάρια με το γιο του Προέδρου. Αυτό δεν μην το λες εσύ.
Εγώ γιατί να μην το πω. Γιατί κάποτε και εσείς διώξατε τον Χαριστέα, το δώσατε δανεικό στον Άγιο Αθανάσιο της Αθήνας. Ναι. Έτσι, και μετά έγινε όντως ο ήρωας του Euro ήταν. Δεν όταν ήρθε ξανά μετά στον Άρη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήρωας. Για τον Λάζαρο τον Τζόμο, αν είναι γραμμένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι και με χρυσά γράμματα μάλιστα. Γιατί ήταν ο πρόεδρος, πρώτος πρόεδρος, και το ξέρεις εσύ πολύ καλά από τον πατέρα σου συγχωρεμένο φυσικά, που πήραν την ομάδα, αυτός, ο Τάκης ο Ραπτόπουλος και ο Λεάνδρος και φύγανε μέσα από το γήπεδο. Ο Λάζαρος δεν ήταν πρόεδρος όμως, νομίζω ότι ήταν έφορος. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν πρόεδρος. Πρόεδρος ήταν. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Δημάδης πρόεδρος. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, με απατάει η μνήμη μου, αλλά έχω την εντύπωση. Ο πρόεδρος ήταν. Πρόεδρος. Τώρα, αν πηγαίνανε οι ομάδες εκεί πέρα στο ξενοδοχείο του, αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Και μετά πήρε, μετά πήρε την Εφέλ, όχι, ήταν αρχοντάνθρωπος ο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Κούλας πόσο χρονών είναι? Ο Γιώργος είναι 70. 70 χρονών. Το αν δούλευε εκεί πέρα ή δεν δούλευε, κάποιοι που δεν είχαν γεννηθεί και το τι έκανε ο Γιώργος Κούλας κάθε παίκτης, δεν μπορεί να το ξέρουν. Και τι ντροπή ήταν, αν δούλευε δηλαδή 16 χρονών. Όχι, δεν ξέρω ότι. Εσύ, δεν σε είπα εγώ αυτό το πράγμα. Κάποιοι λέω που δεν είχαν γεννηθεί τότε. Δεν μπορούν να ξέρουν το τι έκανε ο Κούδας και ο κάθε Κούδας εκεί μέσα. Και δεν το λέω αυτό γιατί αν δούλευε ή δεν δούλευε. Το χω παιδί ήταν ο Γιώργος. Δηλαδή, έπαιζε μπάλα και δούλευε. Τι να κάνει. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πω. Όλα τα παιδιά που ήταν φτωχά δουλεύανε τότε. Όλοι. Και γιατί ποιος ήταν πλούσιος από αυτούς που ήταν. Ο Κελεσίδης, ήταν στα καρπούζια. Όλοι ήταν, λίγοι, ελάχιστοι ήταν. Τότε για να παίξεις μπάλα έπρεπε να ήσουν φτωχός. Δεν έπαιζε κανένα. Φτωχός ναι. Ή αριστερός για να μπει στο δημόσιο μέσα. Γελάς, τι γελάς ρε το Μάρι. Το Μάρι. Τι γελάς. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα, και αυτοί που έχουν λεφτά και παίξανε μπάλα, λίγο μπάλα παίξανε, που είχαν μερικοί λεφτά, αυτοί τα παρατήσανε μια και έξω μετά. Λίγοι ήταν αυτοί. Εκείνη την εποχή ήταν λίγοι. Δεν θυμάμαι. Πλην του Κούλη του Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ, εγώ ας πούμε δεν θυμάμαι κανέναν ο οποίος. Μετά ήταν ορφανός. Μετά όμως, πολύ μετά. Πολύ, εντάξει, αυτό ο ορφανός έγινε. Μετά, εντάξει. Πολύ μετά. Και πάλι δεκαετία 70 ήταν υπόθεση να είναι κάποιος πανεπιστήμιο να πηγαίνει και να παίζει μπάλα. Δεν ξέρω για τον Στεριανίδη ότι δεν είχε συγγενείς. Έτσι μου είπαν από Κιλκίς ναι, ότι. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Ούτε ναι, και εγώ ξέρω ναι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ απλώς άκουσα από τον Τζόρνταν. Όχι, αρχοντάνθρωπος φίλε ο Σεργιανίδης. Άκουσα από τον Τζόρνταν. Ναι. Και μια και είπα Τζόρνταν τώρα. Ναι. Αριανή Κυρακλήδη, δεν σε παίρνουν από την ημέρα που έφυγε ο Τζόρνταν. Τι έγινε, ρε. Αυτοί θα παίρνουν αβέρτα, ρε. Ναι, ρε. Ναι, είναι. Είχε βαφτίσει το παιδί του. Του Φουντουκίδη. Του Φουντουκίδη. Βεβαίως. Άρα είναι αλήθεια δηλαδή. Το αγόρι του Φουντουκίδη το βάφτισε ο Σεργιανίδης. Μάλιστα. Σεργιανίδης ήταν αρχοντάνθρωπος. Εγώ τον γνώρισα πριν κάποια χρόνια. Μου το βλέμμα του και μόνο κατάλαβα ότι ο άνθρωπος ήταν άρχοντας. Άρχοντας. Τα είπαμε και χθες, δεν ήταν άρχοντας, ήταν παράγοντας πάνω απ' όλα. Μα ήταν και λεβεντάνθρωπος ήταν. Πέρα από τη δουλειά που πήραμε εμείς τον άνθρωπο. Εμείς το γνωρίσαμε σαν παράγοντα του ΠΑΟΚ. Μου έλεγε ένας φίλος του πατέρα μου, ο οποίος ήταν στην ΕΠΟ χρόνια και είναι, μου φαίνεται ακόμα, ο Ξενοφόνος Σιδερίδης. 78 χρονών ο Ξενοφόνος σήμερα. Μου έλεγε χρόνια για τον Σεργιανίδη τι λεβεντάνθρωπος και τι αλτρουιστής και τι άνθρωπος που δεν ήθελε να ακούγεται. Βοηθούσε πολύ κόσμο στο Κιλκί, στον ΠΑΟΚ, είχε ιδέες. Τι να πούμε για αυτό τον άνθρωπο. Τα προσωπικά του καθενός δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι. Όχι, είναι θετικό να φεύγει κάποιος από τη ζωή και να έχεις να πεις ωραία λόγια, ωραία πράγματα. Με μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και είπε ένας Παναθηναϊκός για την ΕΠΟ. Ναι, λέει, εμείς κάπου στις αρχές διατήρησης, ναι, όταν είχατε εκεί το κοντόχοντρο το πράγμα, ποιον, το ΔΕΔΕ, ο τι κάνατε. Ναι. Ε? Όχι, αυτός δεν είπε για το ΔΕΔΕ. Εγώ είπε λέω τα δύο, για το ΔΕΔΕ. Όχι, αυτός λέει, είχε πει. Η μαγιά μας λέει ήταν, αυτό κατάλαβα εγώ. Η μαγιά μας λέει ήταν εμείς, πήραμε λέει πρωτάθλημα χωρίς να έχουμε την ΕΠΟ. Γιατί την πήρα λέει με γκαγκάτσι και με επιλάβιο. Ναι, αυτό όταν ήταν το ΔΕΔΕ τι κάνανε. Πηδάγανε τον κόσμο, τι κάνανε. Ε. Τι κάνανε. Α, ποδοσφαιρικά είναι. Έγινε, ρε. Φιλιά, φιλιά. Για χαρά. Κουράγιο. Κουράγιο να είσαι σήμερα φούρναρης, να δουλεύεις τέτοια ώρα, να τρως τη ζέστη της αρκούδας και να παράγεις ψωμάκι γλυκό για τον κόσμο. Φοβερή δουλειά. Τη σέβομαι πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Δύσκολη δουλειά είναι. Πάμε σε ένα φιλό ακόμα. Καλημέρα. Δύσκολη δουλειά. Για χαρά, εγώ είμαι. Καλώς τον, ναι, φιλέ, εσύ είσαι, ναι. Εγώ είμαι ο οδηγός του κύριου Ζαγοδάνη.
Ο οδηγός του κυρίου Ζαχουδάνη. Να... Ναι. Ναι, μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στον οδηγό του κυρίου Σάβα. Τι κατηγορία δίπλωμα έχετε εσείς? Τάγκς. Τάγκς, μάλιστα. Τάγκς. Ναι, ναι. Να κουβαλάς τον κύριο Ζαχουδάνη, πρέπει να έχεις δίπλωμα τάγκς. Να κάνω μια ερώτηση πριν το απαντήσετε. Δηλαδή, γιατί να έχετε δίπλωμα τάγκς? Κινδυνεύει από κανέναν ή κινδύνευε? Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Ζαχουδάνης είχε έρθει από την Αμερική μετά το 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν άνοιξε ρουδούνι. Αν το θυμάστε. Ναι, λέω αν το θυμάστε. Έτσι λέω, έτσι θυμάμαι. Ναι. Όλα αυτά χρειαζόταν τάγκς. Χρειαζόταν τάγκς. Δεν ναι, ξέρω. Πάντως μου έδωσε την εντύπωση ότι έδωσε καλό καρτζιλίκι για να μην του ανοίξουν το κεφάλι όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κατάλαβα εγώ. Μπορεί να κατάλαβα λάθος. Αμαρτία δεν παίρνω. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Μια φορά εγώ ξέρω ότι είχα τάγκς. Ναι. Έχω δίπλωμα για τάγκς. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα στον κύριο οδηγό, τον κύριο Σάβα. Ναι. Οδηγέ τον κύριο Σάβα, γλεντήστε ένα χρόνο ακόμα. Αχα. Τον επόμενο χρόνο, ναι, θα σας κόψουμε το βήχα. Γιατί για εμάς αντίπαλος δεν είναι η ομάδα της γειτονιάς σου εκεί πέρα που μένεις εσύ. Για εμάς αντίπαλος είναι η ομάδα του Πειραιά. Ποιοι είστε εσείς? Λοιπόν, του χρόνου ερχόμαστε, επιστρέφουμε, ναι, και θα κόψουμε το βήχα στον κύριο Σάβα. Εμείς, όχι ο Ιβάν. Εσείς, ο Ιβάν δεν μπορεί να κόψει το τι ομάδα είναι ο φίλος, τι ομάδα είστε φίλος? Εγώ, σαν οδηγός του κυρίου Ζαχουδάνη, Αριανός. Α, είσαι Αριανός. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Αριανός είστε ή Σουπεράς? Σουπεράς δεν είμαι. Όχι, είστε Αριανός. Είμαι Αριανός. Αριανός, Αριανός. Εντάξει, οφείλω να ρωτήσω. Δηλαδή, ανήκετε σε κανένα άλλο, ναι, σύνδεσμο, τίποτα? Όχι, όχι. Όχι. Εσείς αφισβητείτε αυτά που λέω, δηλαδή? Όχι, αφισβητείτε, ποτέ δεν αφισβητώ. Εγώ ακούω και καταγράφω, ναι. Καταγράφω. Ναι. Καταγράφω. Έρχεται ο Καρυπίδης εκεί πέρα, θα γίνει τώρα της τρελής του. Ποιος Μαρινάκης τώρα? Δεν έχετε, ας πούμε, κανένα ενδιασμό, κανένα φόβο όταν πέφτετε να κοιμηθείτε να λέτε αμάν τι θα γίνει με τον Καρυπίδη? Είστε σε καλό δρόμο, σε καλό καράβι μέσα, πιστεύετε? Ο Καρυπίδης, φίλε μου, σε λίγο καιρό. Μάλιστα. Θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Δηλαδή πώς... Τσίπρας, ποιος Μητσοτάκης, Καρυπίδης. Ναι. Τον Άρη θα τον πάει άλλο. Ποιος Ιβάν, ναι. Ποιος Ιβάν. Ποιος Ιβάν τώρα και... Mm. Τα τσιγάρα και τα... Τσιγάρα και από τα... Το Μακεδονία Παλάς. Λάι Μάιντι. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Mm. Στο μπάσκετ ο Άρης έχει τον σαν επενδυτή τον... Όχι τον, την, την. Τον επενδυτή που έχουμε, τον Λάσκαρη. Η κυρία λοιπόν, Τζόρτζια. Ο άνθρωπος, εντάξει, η κυρία Γεωργία όπως σας πες. Ναι, μαζί παρέα, λοιπόν, ναι, μαζί. Ο άνθρωπος έχει κάνει δωρεές, χτίζει στα διάφορα νησιά κάτι εκεί πέρα κτλ. Δεν έχω ακούσει να το διαφημίζεται τόσο πολύ όσο διαφημίζεται τον Ιβάν. Τι έχτισε ο Ιβάν? Ποιος κάνει κάτι ο Ιβάν. Πήγε στο Άγιον Όρος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα φέρει τον Πούτιν στο γάμο, θα φέρει τον Πούτιν στην Τούμπα, θα, ναι, φέρει εκείνο. Ο Φουκαράς ο Λάσκαρης κάνει πραγματικό έργο, διαφήμιση μηδέν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μεροληπτούνε μερικοί. Εντάξει, αυτό, καλά που και ο Βλαχόπουλος και... Εντάξει, σωστό. Αυτό δεν είναι μόμφη εναντίον του προσώπου. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. 100%. Αλλά λέω έχω τον Βλαχόπουλο, ο οποίος βοηθάει. Ο Βλαχόπουλος στο ρεπορτάζ του μπάσκετ του Άρη. Βοηθάει. Πώς? Δεν είναι μόμφη εναντίον σου. Ναι, διότι, ναι, εσύ, εγώ σε παραδέχομαι εσένα. Είσαι κοινικός, τα λες όπως πρέπει να τα πεις στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Έτσι πρέπει να τα πούμε. Μα το πρωί όταν ξυπνάω με αυτά τα μούτρα τα ξινά το πρωί εγώ, πάω στον καθρέφτη, βλέπω και τις σακούλες στα μάτια και λέω πού ρε απέσια άντρα. Και αν είμαι και αξίριστος, συγχαίρομαι τον εαυτό μου. Γελάς. Λέει γυναίκα μου, τι μουρμουρίζεις, τα μούτρα μου βλέπω ρε εσύ, τι μούρι είναι αυτή ρε πρωί πρωί. Κατεβαίνω κάτω καμιά φορά, χωρίς έτσι να συνέλθω, λέει καλημέρα Ραπτόπουλε μου, λες, βρες τα διάλο του λέω. Δηλαδή άμα δεν πιω καφέ και με πει άλλος καλημέρα είμαι βαρύς. Βέβαια. Και κάνω πρώτα κριτική τον εαυτό μου, το πρώτο τέταρτο που σηκώνομαι, πριν πλύνω δόντι ας πούμε, μόλις πάω κάνω τα πρώτα ανεφοδιασμό να πούμε και τα λοιπά, κάνω κριτική, βρίζω. Λέει τι βρεις, τον εαυτό μου λέω. Βρίζω τον εαυτό μου. Καραγκιόζη, φωνάζω. Κάτι τελευταίο. Ναι, 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 ναι. Κάτι τελευταίο, ναι, πέρα από πλάκες και τα λοιπά.
Θέλω να πει, εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, έτσι δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Είναι σαν ότι εμείς ξέρουμε τώρα, καλά. Έτσι ξέρεις πιο πολλά. Ασχολείσαι και με αυτό, εγώ δεν ξέρω. Λόγω του ασχολούμαι, μωρέ, κάθε μέρα. Τι να κάνω, θέλω, δεν θέλω, θα μάθω κάτι. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Ο Καρυπίδης τώρα δεν ανήκει στην οικογένεια του Άρη, τέλος πάντων μπήκε στον Άρη. Όλοι λέγατε, έλεγες και εσύ, δεν θα φέρει τα λεφτά όπως υποσχέθηκε. Τέλος πάντων τα λεφτά τα έφερε. Πες ότι όλα δέουν καλώς και ξεκινάει, κάνει τις μεταγραφές κτλ. Θέλω να πεις τη γνώμη σου. Επειδή και ο Καρυπίδης παίζει και ποδόσφαιρο ο ίδιος, πιστεύεις ότι θα μπορέσει να προσφέρει έργο στον Άρη? Δηλαδή θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει σωστές μεταγραφές? Κοίτα, ξέρει μπάλα και ξέρει από μεταγραφές και ξέρει να κρίνει. Εκείνο που έχω εγώ μια αμφιβολία. Τον ενδιασμό σου. Ο ενδιασμός μου είναι ότι του την πέσανε να φέρει πολλούς Ισπανούς και να γίνει ο Άρης, να πούμε, χαρτοπεκτική λέσχη. Αυτό δεν το θέλει ο Αναστόπουλος και καλά κάνει. Εγώ δεν λέω να μην φέρει Ισπανούς, αλλά μην φέρει 8 Ισπανούς και γίνει τρόικα εκεί γκέτο, να πούμε, κατάλαβες. Και ψάχνουμε να βρούμε τα κόρνερ και τα ράουτ εκεί. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θέλει και το Ιβηρικό, ρε παιδί μου, θέλει, αλλά άμα πλακώσει ο Νέτο, πλακώσει ο Κάλβο, πλακώσει, να πούμε, ο Καβίτο, πλακώσει, ξέρω εγώ, ο Κόκε κτλ. Δεν θα είναι καλή, θα χαλάσει η ομάδα. Θα φτρώνε προπονητές, θα είναι δηλαδή, ενώ αν είναι 6-7 καλοί Έλληνες, δηλαδή να πάρει center back τον Αναστασιάδη που ήταν στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, που παίζει στην Καλονή. Να πάρει τον Ταυλαρίδη, να πάρει έστω τον Μπούρμπο, δεν με ενοχλεί εμένα. Να πάρει ένα χάφ Έλληνα καλό, να πάρει τον Πετρόπουλο, δεν πήρε τον Πετρόπουλο. Ας πάρει τον Βρωμοπαδαλά, τον Μάτζιο, για Β' Εθνική είναι καλός. Ας κρατήσει και έναν, όχι Κόκε και τέτοια, ο Κόκε θα του δημιουργήσει καταστάσεις. Ας φέρει και έναν Ισπάνο, δεν πειράζει, ας πούμε. Δύο. Τώρα του φέρει το Ραούλ Μπράβο, 37 χρονών, που έφυγε από τη Βέρε και πανηγυρίζουν τα αποδυτήρια, μπελά στο κεφάλι σου θέλει. Τι θες, μανούρα? Αυτό έχω να πω εγώ. Ο ενδιασμός μου είναι αυτός. Ναι. Και κάτι τελευταίο, για να μην σου κρατάω τη γραμμή. Όχι, όχι, λέγει. Θέλω να μου πεις για τον Αναστόπουλο. Πώς τον κρίνεις σαν προπονητή? Τον Αναστόπουλο, εγώ τον πήγαινα και σαν παίχτη, τον πήγαινα και σαν προπονητή. Τον πήγαινα. Και τον πηγαίνω σαν προπονητή. Είναι κοινικός στο κοουτσάρισμα. Δεν είναι του πάσα-πάσα κτλ. Κλείνω με, φεύγω με ταχύτητα. Γυρίζω γρήγορα πίσω, καλύπτω χώρους, ξαναφεύγω. Στη τακτική δεν είναι κακός, καλός είναι. Στο κοουτσάρισμα καλός είναι. Κλείνει τα του το αντιπάλου. Βλέπει μπάλα, βλέπει. Μ' αρέσει ο Αναστόπουλος. Μ' αρέσει ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος, έχω κάνει κουβέντες όταν ήταν Αλφα Εθνική, ατελείωτες. Πώς κλείνει τον ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο, μια ώρα. Πώς κλείνω το Λίνο έτσι, έτσι, έτσι. Κλείνω το πρώτο δοκάρι του Τάδε, του Κλάους έτσι. Αφήνω τον Νετό, γιατί και τι άμε κάνει ο Νετό. Άμα φάω γκολ από τον Νετό, χαλάλι του. Δηλαδή, ώρες, κουβέντες, πολλές. Το θεωρώ καλό προπονητή και ότι ο Άρης δεν του φέρθηκε όπως έπρεπε την πρώτη φορά με τον με το Σκόρδα. Σκόρδα. Με το Σκόρδα. Ας την πάει την ομάδα ΑΕθνική και να μείνει κιόλας. Δηλαδή, τι να μπλέξεις με το Τζιόλι τώρα, το δημόσιο σχετίστα και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ποιος? Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι. Πάμε ένα τελευταίο. Κύριε Ραβδόπουλε, καλημέρα και πάλι και συγγνώμη που δευτερολογώ. Μάλιστα. Αλλά έχει να κάνει με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Θα ήθελα να διευκρινίσω 2-3 πραγματάκια. Το γνωστό ξενοδοχείο που λειτουργήσε στα μέσα της δεκαετίας του 1955 ήταν ιδιοκτησίας γνωστού ευπόρου ανθρώπου της πόλης, που το επινοικίασε στον μετέπειτα πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λάζαρο Τσόμο. Ναι. Στο ξενοδοχείο αυτό ήταν το δεύτερο ξενοδοχείο στην πόλη που λειτουργούσε τότε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1955, που στα δωμάτια υπήρχαν και ντουζ. Ναι. Επειδή ήταν το δεύτερο ή το πρώτο ξενοδοχείο στη δεκαετία του 60 στη Θεσσαλονίκη, είναι λογικό και εύλογο να ερχόταν όλες οι αποστολές να κατακλείζανε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή να επιλέγανε το ξενοδοχείο που ήταν επί της νίκης, που έχει κλείσει μετά το σεισμό,
και σε αυτό το γνωστό του ξενοδοχείου. Ποιο, το Μεντιτερανέ, το Μεντιτερανέ λες. Το Μεντιτερανέ έκλεισε μετά του. Τότε το σεισμό ήταν ακατάλληλο, τον κρεμίσανε. Ναι, ναι, το ναι. Έκλεισε, ναι. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπάρχει και σήμερα επί της Εγνατίας. Είναι η ιδιοκτησία γνωστής οικογένειας της Θεσσαλονίκης. Ποιο, ποιο, για ποιο λες. Για το Αιγαίο. Το, ποια οδό είναι. Εγνατίας. Εγνατίας, ναι. Στην είσοδο της Εγνατίας που απέναντι ήταν για τα γραφεία του Δαφνοστεφανωμένου. Έτσι, στην απέναντι πολυκατοικία. Εντάξει, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, επειδή ήταν του γνωστού Προέδρου, ήταν λογικό και επόμενο κάποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη δεκαετία εκείνη, επειδή δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη, να μένουν και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Όπως και κάποιοι συγκεκριμένοι τραγουδιστές και ηθοποιοί, έτσι, που ερχόταν από την Αθήνα να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, μέναν στο ξενοδοχείο εκείνο. Ναι. Ο αείμνηστος κύριος Λάζαρος όμως είχε και ένα μπατζανάκι, τον κύριο Γεώργιο Θωμά. Ναι. Έτσι, να είναι κάποιοι δεν ευτυχήσανε να μεγαλώσουν στα χέρια του κυρίου και του κυρίου, του ανθρώπου αυτού. Έτσι, ο κύριος Γεώργιος Κούδας που λέτε, όντως ήταν στη συγκεκριμένη θέση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, που μετέπειτα μεταπήδησε για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει. Εντάξει, και ο κύριος Παντελάκης, ναι, ήταν γνωστός και φίλος του κυρίου Τσόμου, που πήγαινε πολύ συχνά εκεί για να πιει τον καφέ του, γιατί πήγαιναν και άλλοι επιφανείς επιχειρηματίες. Αρχοντάνθρωπος ο Παντελάκης. Αρχοντάνθρωπος. Ναι. Και οι επόμενοι, πείτε το όπως θέλετε, πολιτικοί μετέπειτα, που ήταν σε σώματα ασφαλείας και στρατού. Μερακλής ο Τσόμος και στις γυναίκες, έτσι. Μερακλής. Εντάξει, τώρα ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου υπήρξε μετέπειτα στο Παναθηναϊκό. Γεια Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Λέανδρο να σου πει. Ο Λέανδρος, Σημειονίδη. Ναι, και να πω σε αυτόν τον οδηγό του κυρίου Ζαχουδάνη, αυτή που στον Άρη, που βγάλανε κουπόνια κάποτε. Ναι. Για τον Τροχανά. Ότι έχω μάθει, μα έχει πει ο κύριος Σάββας, ότι κάνανε και κληρώνανε λέει και εισιτήρια σε αγώνα μπάσκετ και τα χαρίζανε σε φιλάθλους κάποιοι φίλαθλοι. Κάποιοι εύφοροι φίλαθλοι, επιχειρηματίες, αγοράζανε και τα δίνανε, ρε παιδί μου, σε κάποιους φιλάθλους και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Κάτι τέτοιο είχε ακουστεί, κύριε Ραπτόπουλε μου. Αλλά μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Λέανδρο να σου πει ιστορίες. Μετά τα 80 θα μπορεί να μου τα πει όπως πρέπει. Θα θυμηθεί, αν του πεις για τον μπατζανάκι. Κλείσε! Καλημέρα μου. Γεια χαρά. Γελάνε πολύ. Τι είπε, λέει ο Ρούλης, θα κάνει η ομάδα της γειτονιάς ο Καρυπίδης. Μεγάλη χαχά πολλά. Ο άλλος, να δεσμευτούν τα λεφτά που έβαλε στον Άρη, λέει. Ο 133. Ο άλλος βρίζει το φούρναρι, ο 452, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για το Διούδη και εγώ άκουσα ότι παίζει και η Τρίπολη. Και πιθανό να πάει στην Τρίπολη. Λοιπόν, μας χρωστά 5 μισθά και προσλαμβάνει ή κακούει. Μάλιστα, ο 133. Να δεσμευτούν τα λεφτά που έβαλε ο Καρυπίδης στο λογαριασμό του Άρη, που μας χρωστά 5 μισθά και προσλαμβάνει ή κακούει, λέει ο φίλος. Μάλιστα, καμένος είναι ο φίλος. Καλά κάνει και στέλνει το μήνυμα. Τα πάντα διαβάζονται. Λοιπόν, ο Τσιτσάνης, ρε φίλε, ήταν Παναθηναϊκός, λέει. Έχει βγάλει και τραγούδι με τον Αγγελόπουλο, το εμπρός εμπρός Παναθηναϊκέ. Δεν το ξέρα, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Αχμάκι με λέει 967, ευχαριστώ πολύ. Τα διαβάσαμε. Πάμε για ύπνο. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Γιάννη Φιλιτίδη συνεχίζει. Με το βουβάλι το μεσημέρι αύριο θα τραβήξουμε πάλι κουπί. Κουπί μεγάλο. Καλό βράδυ. 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 Κουπί μεγάλο.